Λίγο ησυχία στο ακροατήριο. Λοιπόν, χαιρετίζουμε την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση της χρονιάς. Είναι μια παρέμβαση των τμήματων του Παναξιακού που σε συνεργασία ποδόσφαιρο, στίβος, μπάσκετ, βόλεϊ κάνει και βέβαια επί τη ευκαιρία και της ίδρυσης του συλλόγου. Έχουν περάσει 60 χρόνια, 1960, και νομίζω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση στα θέματα της ενημέρωσης του αθλητικού κόσμου, αλλά και των γονέων και των εκπαιδευτικών και των γυμναστών και των προπονητών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ξέρετε ότι είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της κοινωνικής ζωής του ατόμου και νομίζω ότι χωρίς αθλητισμό δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω λοιπόν τις ομιλήτριες της εκδήλωσης, η οποία αφορά την διατροφή, την ψυχολογία, τα θέματα ψυχολογίας των αθλητών που είναι ένα σοβαρό θέμα, όπως και το πρώτο, και το θέμα της προπονητικής και της εκγύμνασης των αθλητών που θα τα αναπτύξουν οι τρεις διακεκριμένες ομιλήτριες που ευχαριστούμε πολύ που είχαμε την τιμή να έρθουν στην εκδήλωση. Επίσης στην εκδήλωση θα συντονίσουν οι δύο διακεκριμένοι ο δημοσιογράφος γνωστός σε όλους, Νικόδημος Λιανός, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την αθλητική δημοσιογραφία, και ο κύριος Βλάχος, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, γυμναστής και υπεύθυνος των Ακαδημιών Μπάσκετ του Παναξιακού. Θα σας παρουσιάσω μία προς μία τις ομιλήτριες. Εξ αριστερών ας ξεκινήσουμε, την Δεσποινίδα Ελεάνα Τσιτσιμπίκου, η οποία είναι κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος, απόφυτος του Oxford University, του Queen Margaret University, και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Διαιτολογικού Γραφείου Θερμίδα της πολύ γνωστής κυρίας Μπαρμπαρούτσι Ειρήνη, που συνεργάζεται και με το ΣΕΡΑΣ. Έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τη διατροφή σε παιδιά και κατέχει 4 επιστημονικές πολύ σημαντικές ερευνητικές δημοσιεύσεις υπό την αιγίδα μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως είναι η Nutrition Society του Chester της Αγγλίας και η European Federation of the Associations of Dietitians στην Αθήνα το 2014. Θα μας μιλήσει αναλυτικά για τη διατροφή και τα προβλήματα διατροφής που έχουν οι αθλητές και θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό το θέμα. Ίσως είναι και πολύ σημαντικό για τη γενικότερη υγεία του ατόμου, όχι μόνο για τον αθλητή. Στη μέση έχουμε την κυρία Βελέντζα Ελισάβετ, η οποία είναι πρώην αθλήτρια της Εθνικής Ομάδος Στίβου, για αυτούς που ασχολούνται και τη γνωρίζουν. Έχει ειδικότητα από το Τμήμα Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού φυσικά σε άτομα με ειδικές ανάγκες και στο Στίβο, και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία πάνω στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών, αλλά και στη διάγνωση και παρέμβαση στην προπονητική διαδικασία. Επίσης έχει μεταπτυχιακό στην ψυχολογία της άσκησης και του αθλητισμού. Επίσης έχει κάνει μια πολύ σημαντική διατριβή πάνω στην ανακάλυψη και ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών. Σήμερα είναι καθηγήτρια του Μετροπολιτικού College και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και τελειώνουμε με την κυρία Δεσποινίδα Γλυκερία Σκούρα, η οποία είναι από τις πολύ λίγες αθλητικές ψυχολόγους. Σε αυτό το τομέα έχουμε λίγους στην Ελλάδα, λίγα άτομα, και γι' αυτό ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κυρία Σκούρα που ήρθε επίσης στην εκδήλωση. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία και στην ψυχολογία της άσκησης από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Είναι υποψήφια διδάκτορ και έχει συνεργασίες με πάρα πολλά σωματεία. Το κυριότερο από αυτά, για να τα φέρουμε όλα, και ποδοσφαιρικά και εστίβο και καλαθοσφαίριση και κολύμβηση, το σημαντικότερο από αυτά είναι η μεικτή ομάδα ποδοσφαίρου Αθηνών. Σήμερα τα σύγχρονα σωματεία
έχουν συνεργασία όλα περίπου με αθλητικούς ψυχολόγους. Επίσης, θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκδήλωσης, οι οποίοι βοήθησαν στο να γίνει η εκδήλωση, διότι η εκδήλωση, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάποια έξοδα και με την βοήθεια των χορηγών που πάντα μας στηρίζουν, κατορθώσαμε και βγάλαμε αυτή την σημαντική επιμορφωτική εκδήλωση. Θα τους αναφέρουμε λίγο, να μην σας κουράσουμε. Είναι η Blue Star, η οποία οπωσδήποτε μας βοηθάει με τα εκπτωτικά εισιτήρια, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο κύριος Βερόνης, η εταιρεία του Real Estate του κυρίου Βερόνη, το ΚΤΕΛ Νάξου, ο κύριος Κοντοπίδης με τα ορθοπαιδικά, η ΕΣΜΕ και η Συριανός, το Κρότα Hotel του Δημάρχου, ο κύριος Κλαβούνος με τα παπούτσια, η WIND, το κατάστημα της WIND της κυρίας Καραγιάννη, και τα εστιατόρια που φιλοξένησαν τις ομιλήτριες, τον Dal Professore, το Λαδόχαρτο και η Γοργόνα, το Ξενία Hotel για τη φιλοξενία, και βέβαια ο κύριος Καρούσης, που βοηθάει και είναι πάντα μπροστά μας και θα δώσει μεγάλη εμβέλεια με τη Δευτέρα με συνέντευξη εφόλης της ύλης στην τηλεόραση για την εκδήλωση αυτή. Επίσης πρέπει να αναφερθούμε και στους διοργανωτές της εκδήλωσης. Ο Παναξιακός αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ δυναμικό σωματείο. Στο ποδόσφαιρο διεκδικεί την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική με πάρα πολλές πιθανότητες. Το μπάσκετ έχει οργανωθεί σε πάρα πολύ καλές και στέρεες βάσεις. Ο Στίβος είναι μέσα στις 40 καλύτερες ομάδες με πολλούς πρωταθλητές. Και ο Παναξιακός ΑΟΝ, ο οποίος δυστυχώς απουσιάζει, οι αθλήτριες είναι σε αγώνα στην Αθήνα, που πρωταγωνιστεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Το λόγο τον έχει ο κύριος εκπρόσωπος του Δήμου, ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλό πρωινό, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να χαιρετήσω την εκδήλωση. Είναι μια σημαντική εκδήλωση που γίνεται από το πρώτο αθλητικό σωματείο του νησιού μας. Και όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, όχι μόνο ο νους πρέπει να είναι υγιής, αλλά πρέπει να είναι και ενσώματι υγιή. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος, όπως και πάντοτε, αλλά και τα τελευταία δεκαετία, είναι δίπλα στα αθλητικά σωματεία, φροντίζει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για το υλικό, για τις μετακινήσεις, παρόλες τις δυσκολίες τις οικονομικές που υπήρχαν στο χρονικό διάστημα αυτό. Όμως δεν αρκούν μόνο αυτό, δεν αρκούν μόνο οι εγκαταστάσεις, δεν αρκούν μόνο τα υπόλοιπα υλικά. Θα πρέπει ο αθλητής να έχει και την κατάλληλη προετοιμασία, τη σωματική, τη ψυχική και την πνευματική, για να μπορεί να αποδώσει. Άρα, στο σημείο αυτό, νομίζω ότι η εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Να καλωσορίσω τις εκλεκτές και τις εκλεκτές ομιλήτριες και τους συντονιστές, τον κύριο Λάκο και τον κύριο Λιανό. Και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Η κυρία Τσιμπίκου για το θέμα της διατροφής. Λοιπόν, μ' ακούτε? Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ελένα Τσιτσιμπίκου. Είμαι κλινική διαιτολόγος και εξειδικεύομαι στην αθλητική διατροφή. Θα σας πω σήμερα κάποια πράγματα σχετικά με τη σημασία της διατροφής σε παιδιά και φίβους αθλητές.
Αρχικά να μιλήσω λίγο συνοπτικά για κάποια ωφέλη του αθλητισμού. Υπάρχουν ωφέλη στην υγεία του παιδιού, καλύτερη καρδιοαναπνευστική και καρδιαγγειακή λειτουργία. Αυτά τα ωφέλη διατηρούνται και στη μετέπειτα ζωή, δηλαδή στην ενήλικη ζωή. Ακόμα και αν κάποιος σταματήσει τον αθλητισμό, είναι πιο πιθανό να έχει μια καλύτερη υγεία πάνω σε αυτά. Βελτιώνει την οστική πυκνότητα. Και μετά έχουμε και κάποια άλλα ωφέλη που έχουν να κάνουν με τους στόχους, με την αυτοπεποίθηση του παιδιού, την ανάπτυξη κοινωνικότητας, το σεβασμό, τον υγιή ανταγωνισμό, ομαδικότητα, ατομικότητα, συγκέντρωση και βελτιωμένη μνήμη και αντίληψη. Ας δούμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά σε αυτές τις ηλικίες. Συμβαίνουν κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με βιολογικές αλλαγές, κοινωνικές αλλαγές και συναισθηματικές αλλαγές, αλλά και γνωστικές αλλαγές. Όλες αυτές οι αλλαγές, αυτές τις ηλικίες, οδηγούν τα παιδιά να παίρνουν κάποιες αποφάσεις, να πειραματίζονται και πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα γιατί υπάρχει άγνοια κινδύνων ουσιαστικά. Οι συνήθειες των νέων και των αθλητών. Των νέων αθλητών είναι σε αυτές τις ηλικίες να τρώνε αρκετά απ' έξω, να προτιμούν το γρήγορο και ανθυγινό φαγητό, τσιμπολογάνε πολύ, βγαίνουν με τις παρέες τους, οπότε μπορεί να αρχίσουν να πίνουν καφέ, αλκοόλ και πολύ συχνά πειραματίζονται με κάποιες λανθασμένες πρακτικές διαχείρισης βάρους. Αυτές οι λανθασμένες πρακτικές μπορεί να προκύπτουν και από κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις, οι οποίες όμως είναι πολύ συνηθισμένες σε αυτές τις ηλικίες. Συνήθως τα αγόρια θέλουν να έχουν μια παραπάνω μυϊκότητα και αγχώνονται να την πετύχουν, είτε αυτό έχει να κάνει με το στόχο για κάποιο άθλημα, είτε γενικότερα για την εμφάνισή τους. Όταν όμως καταφέρουν τελικά να την αποκτήσουν τη μυϊκότητα, νιώθουν αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, τα κορίτσια όταν αποκτάνε λίγο όγκο, συνήθως δυσανασχετούν, νιώθουν τύψεις, ενοχές και δέχονται και κριτική γι' αυτό. Πολλές φορές βέβαια συμβαίνει και το αντίθετο. Τώρα, διατροφικά, οι αθλητές μας αυτές τις ηλικίες δεν καλύπτονται από ό,τι έχει φανεί ούτε σε ενέργεια, ούτε σε θρεπτικά συστατικά, ούτε ενυδατώνονται σωστά. Και έτσι καταλήγουν να παρουσιάζουν κάποιους αυξημένους δείκτες φλεγμονής, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο πιθανό να τραυματιστούν. Η αφετηρία για τη λύση όλων αυτών είναι η αθλητική διατροφή. Βοηθά στην αθλητική απόδοση, στη διατήρηση και να ευνοεί την ανάπτυξη και στην εξέλιξη του αθλητή σύμφωνα με τις ικανότητές του. Οπότε, πώς αντιμετωπίζουμε όλα αυτά? Πρέπει να έχουμε καλή διαθεσιμότητα ενέργειας και θρεπτικών συστατικών, να πίνουμε πολύ νερό και όλα αυτά να τα διαχειριζόμαστε ανάλογα με το χρόνο και το πρόγραμμα του αθλητή μας. Τώρα, στην πράξη, καθώς θέτουμε τους στόχους, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για να τα προσδιορίσουμε όλα αυτά, να λάβουμε υπόψη μας το φύλο, την ηλικία, το σωματικό βάρος, τον τρόπο διατροφής, το περιβάλλον, το προπονητικό πρόγραμμα, την περιοδικότητα του αγωνίσματος, το είδος του αγωνίσματος και γενικότερα όλο το πρόγραμμα μέσα στην ημέρα ενός αθλητή. Τώρα, η σωματική διάπλαση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για κάθε αγώνισμα. Δεν μπορεί ένας αθλητής που κάνει αποστάσεις ή ένας αθλητής που κάνει ύψος να έχει το ίδιο σωματότυπο με έναν που κάνει ρήψεις. Οπότε πρέπει να προσαρμόζουμε το βάρος σύμφωνα με κάποιους στόχους και πάνω στο άθλημα που θα βοηθήσει την απόδοση και τις επιδόσεις. Όλα αυτά είναι διαχειρίσιμα. Το βάρος και η σύσταση του σώματος, το πόσο λιπόδι και πόσο μυϊκή μάζα έχει ένας αθλητής, μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε. Πρέπει να πετυχαίνουμε ένα ισοζύγιο στον νεαρό αθλητή. Αυτό το ισοζύγιο έχει να κάνει με το τι τρώει, πώς το τρώει, πότε το τρώει και όλα αυτά πώς οργανώνεται γύρω από την προπόνηση. Δηλαδή πριν από την προπόνηση, κατά τη διάρκεια και μετά. Οπότε χρειάζεται διατροφική εκπαίδευση για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, να βελτιώσουμε την απόδοση και όλα αυτά πάλι γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του αθλητή και τα ενδιαφέροντά του. Πώς εκτιμάμε τις ενεργειακές ανάγκες του αθλητή? Όπως βλέπουμε στον πίνακα, όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνονται και οι ανάγκες των παιδιών. Σε αυτές τις ηλικίες, τα παιδιά παίρνουν ένα μεγάλο μέρος του ύψους και του βάρους που θα έχουν και ως ενήλικες. Επίσης, βλέπουμε και κάποια διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια.
Τώρα, σε πολύ ψηλό επίπεδο αθλητές αυτές τις ηλικίες, βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι ακόμα πιο μεγάλες και πιο έντονη αλλαγή και από αγόρια σε κορίτσια. Οπότε, βλέπουμε επίσης ότι είναι πιο εξατομικευμένος αυτός ο υπολογισμός. Όταν δεν παίρνουμε όση ενέργεια χρειαζόμαστε, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη μυϊκή μας μάζα, δηλαδή να μειωθεί, ενώ δεν το θέλουμε, να αυξηθεί ο λιπόδης μας ιστός, να μειωθεί ο μεταβολισμός, να νιώθει ο αθλητής αδυναμία, κόπωση και έτσι να πέσει η απόδοσή του, να καταλήξει να προσπαθεί παραπάνω από όσο αντέχει και να τραυματιστεί στο τέλος. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ορμονικές μεταβολές σε αυτές τις ηλικίες. Πώς πετυχαίνουμε οπότε την κατάλληλη ενεργειακή πρόσληψη? Με το τρίπτυχο της σωστής διατροφής πάλι. Θέλουμε το αθλητής μας να καλύπτεται σε μακροθρεπτικά, σε μικροθρεπτικά, συστατικά και σε υγρά. Ας ξεκινήσουμε με τα μακροθρεπτικά. Ένα πολύ βασικό μακροθρεπτικό συστατικό είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες δίνουν το καύσιμο, δηλαδή την ενέργεια, στον εγκέφαλο και τους μυς για να επιτελέσει ο αθλητής όλες τις δραστηριότητες μέσα στην ημέρα, αλλά και στην άσκηση. Οι απαιτήσεις σε έναν αθλητή είναι αυξημένες και μπορεί να βρει τους υδατάνθρακες σε ψωμί, ρύζι, μακαρόνια, δημητριακά, κράκερς, φρούτα, λαχανικά. Είναι πολύ σημαντικά, όπως και τα όσπρια. Άρα τελικά δεν πρέπει να τους αποφεύγουμε, όπως πολλοί μπορεί να έχετε ακούσει? Όχι, δεν πρέπει να τους αποφεύγουμε. Πρέπει απλά να προτιμάμε υδατάνθρακες με φυτικές ίνες, με βιταμίνες, με ίχνοστοιχεία. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην υγεία, αλλά και στη ρύθμιση της γαστρεντερικής λειτουργίας, που σίγουρα πολλούς αθλητές τους απασχολεί αυτό, ειδικά γύρω από τον αγώνα. Και ρυθμίζουν και την όρεξη και όλα τα γεύματα μέσα στην ημέρα είναι πιο ομαλά. Οπότε αυτοί οι υδατάνθρακες με τις φυτικές ίνες που βλέπετε αριστερά και πάνω είναι πολύ καλύτεροι από τους κάτω, τους απλούς υδατάνθρακες που παρέχουν θερμίδες χωρίς κανένα όφελο ούτε στην υγεία ούτε στην απόδοση. Οι πρωτεΐνες είναι πολύ σημαντικές για την ανεδόμηση του μυϊκού ιστού και διάφορων άλλων ιστών. Οπότε, στον αθλητισμό είναι πάλι αυξημένες οι ανάγκες. Είναι πολύ καλύτερο να πάρει κάποιος την πρωτεΐνη του από υψηλής βιολογικής αξίας πηγές, όπως είναι το κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά, τα θαλασσινά και τα αυγά. Τα λίπη είναι επίσης μια καλή πηγή ενέργειας. Κάποιοι προσπαθούν να μην τρώνε πολλά λιπαρά. Έχει φανεί ότι τα πολύ μειωμένα λιπαρά δεν ευνοούν την απόδοση και γενικότερα μπορεί να τη μειώσει η πολύ χαμηλή λήψη λίπους. Όμως και εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Υπάρχουν τα τρανς και τα κορεσμένα λιπαρά, τα οποία πρέπει να τα αποφεύγουμε. Έχουν συνδεθεί με κάποιες ασθένειες και σίγουρα δεν μπορούν να ευνοήσουν την απόδοση. Οπότε, αυτά βρίσκονται σε τροποποιημένα φαγητά, σε fast food, σε τρόφιμα συσκευασμένα ή παρασκευασμένα, σε παστά, τέτοια τρόφιμα. Βλέπετε και κάποια φαγητά που πολύ συχνά τα τρώτε. Οπότε, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης, πολλοί αθλητές τρώνε πολύ καλά, κάνουν γαλακτοκομικά, αλλά καλύτερα τα γαλακτοκομικά να είναι με χαμηλότερα λιπαρά, για να αποφεύγουμε την κατανάλωση κορεσμένων. Τώρα, υπάρχουν τα πολύ ακόρεστα λιπαρά, τα οποία θέλουμε να τα τρώμε. Έχουν μια πολύ καλή δράση προς την υγεία γενικότερα, αλλά και προς τον αθλητισμό. Μπορεί να προσφέρουν αντιφλεγμονώδη δράση, που σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσουν, να δώσουν το κάτι παραπάνω στην πρόληψη των τραυματισμών. Αυτά υπάρχουν στα λιπαρά ψάρια, στους ξηρούς καρπούς, σε κάποια φυτικά έλαια και στους σπόρους. Το ίδιο και τα μόνο ακόρεστα, που κυρίως είναι στο ελαιόλαδο και μετά σε κάποια άλλα έλαια και πάλι στους ξηρούς καρπούς και παρέχουν παρόμοια ωφέλη όπως και τα προηγούμενα και βοηθάνε στη λειτουργία των κυττάρων του σώματος. Τώρα, σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες όσον αφορά θρεπτικά συστατικά. Αρχικά, το ασβέστιο βοηθάει στην νευρομυϊκή διέγερση και στην οστική πυκνότητα εννοείται του αθλητή. Οπότε, είναι καλό να καταναλώνουμε γάλα, γιαούρτι, τυρί, σαρδέλες, εμπλουτισμένα προϊόντα, ξηρούς καρπούς, σπόρους, σουσάμι και λαχανικά για να παίρνουμε αρκετό ασβέστιο.
Ο σίδηρος, απ' την άλλη, βοηθάει στη λειτουργία του μεταβολισμού και στη μεταφορά του οξυγόνου, κάτι πολύ σημαντικό και κατά την άσκηση. Δηλαδή, συμμετέχει στο να παρέχεται ενέργεια στο μυ την ώρα της άσκησης. Πού θα τον βρείτε? Σε κόκκινο κρέας εντόστιο, όπως το σηκώτι, αυγά δημητριακά, πράσινα λαχανικά, όσπρια αποξηραμένα φρούτα. Επίσης, μαζί με το σίδηρο, θα ήταν πολύ πρακτικό να λάμβανε κανείς βιταμίνη C, γιατί ευνοεί την απορρόφηση. Οπότε, εσπεριδοειδή, πιπεριά, φραγκοστάφυλλο, φράουλες και άλλα, πράσινα, κίτρινα και κόκκινα φρούτα και λαχανικά συνήθως έχουν βιταμίνη C. Εδώ βλέπουμε πώς πρέπει να δημιουργείται από τι πρέπει να αποτελείται η διατροφή ενός αθλητή μέσα στην ημέρα γενικότερα. Οπότε βλέπετε ότι πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία και να μην λείπει καμία ομάδα τροφίμων. Ας ξεκινήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Το πρωινό βοηθάει στο να γεμίσετε τα αποθέματα ενέργειας, τις αποθήκες ενέργειας, στον οργανισμό σας μετά από μια μεγάλη νύχτα, που έχουν εξαντληθεί αυτά τα αποθέματα και δίνει ενέργεια και για όλες σας τις δραστηριότητες μέσα στην ημέρα. Κάποιες πολύ πρακτικές και καλές λύσεις για πρωινό είναι μια κούπα γάλα, γιαούρτι με βρώμη και δημητριακά ή φρούτο ή χυμό ή αλλιώς μια ομελέτα, αυγό με τυρί, φρυγανιές. Όλα αυτά σε συνδυασμούς μπορεί να αποτελέσουν πολύ καλές θρεπτικές επιλογές για το πρωινό σας. Επίσης, μετά είναι καλό να συνεχίζουμε με γεύματα κάθε 3-4 ώρες, ειδικά ο αθλητής που δεν έχει μόνο τον αθλητισμό στη ζωή του, έχει και το σχολείο, έχει και το φροντιστήριο, έχει και την προσωπική του τη ζωή, έχει πάρα πολύ ενέργεια, έχει πάρα πολύ ανάγκη για ενέργεια. Οπότε πρέπει να καλύπτει αυτές τις ανάγκες του. Αυτά τα γεύματα θα βοηθήσουν στην κάλυψη αυτή. Κάποια παραδείγματα υγιεινών μικρογευμάτων και εύκολων, θα έλεγα, είναι ένα σάντουιτς, φρούτο, γιαούρτι, ανάλατη, ξηρή καρπή, το παστέλι, η μπάρα και οι συνδυασμοί τους, ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες πάλι κάθε αθλητή. Εδώ βλέπουμε από τι θα έπρεπε να αποτελείται ένα κυρίως γεύμα. Πάλι βλέπουμε ότι είτε στο μεσημεριανό είτε στο βραδινό συμμετέχουν και οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες και το λίπος. Για να δημιουργήσουμε ένα πλήρες πιάτο. Οπότε, είτε λίγο κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι ή τυρί με λαχανικά και κάποιο αμυλούχο όπως ψωμίρι, μακαρόνια, μπορεί να είναι καλό για ένα μεσημεριανό. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και το βράδυ, είτε σε αυτή την ποσότητα είτε σε μειωμένη ποσότητα, πάλι ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του αθλητή. Αλλά μπορεί να διαμορφωθεί και ένα πιο ελαφρύ γεύμα με γαλακτοκομικό και ξηρούς καρπούς και ένα φρούτο, ας πούμε. Τώρα, η ενυδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γενικότερα, μέσα στην ημέρα πρέπει να πίνετε τακτικά νερό. Να μην το ξεχνάτε και πίνετε απότομα ή δεν πίνετε καθόλου. Βοηθάει πάρα πολύ στην απόδοση και όταν φτάνουμε στο επίπεδο να έχουμε αφυδατωθεί, η απόδοση σίγουρα έχει πέσει ήδη. Οπότε πρέπει να έχετε και στο μυαλό σας ότι όταν υπάρχουν και πιο υψηλές θερμοκρασίες, όταν έχει πολύ ζέστη και υγρασία, μπορεί οι ανάγκες σε νερό να είναι ακόμα πιο αυξημένες. Τώρα, σίγουρα θα αναρωτιέστε αν πρέπει ένα παιδί μέχρι και τα 18 να παίρνει συμπληρώματα διατροφής. Μέχρι μια ηλικία περίπου στα 13 απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα κάποιοι δίνουν. Εγώ θα έλεγα ότι από ό,τι φαίνεται από τις συστάσεις των οργανισμών, καλό είναι να αποφεύγονται τα συμπληρώματα διατροφής, αλλά αν υπάρχει κάποια έλλειψη στις εξετάσεις, ένας ειδικός μπορεί να κρίνει να τις αξιολογήσει τις εξετάσεις και να πει ότι αυτό το παιδί μπορεί να πρέπει, για παράδειγμα, να πάρει λίγο σίδηρο για ένα διάστημα. Τέτοια συμπληρώματα κάποιες φορές δίνονται ανάλογα με τις αιματολογικές εξετάσεις. Τώρα, τα εργογόνα βοηθήματα δεν έχουν αποδεχτεί ότι μπορεί να δώσουν κάποια παραπάνω ωφέλη σε νεαρούς αθλητές, αλλά και μπορεί να τους προκαλέσουν κάποιες παρενέργειες που σε αυτές τις ηλικίες καλύτερα να αποφεύγονται. Επίσης, αυτές τις ηλικίες που πολλοί προτιμούν την καφεΐνη ή κάποια άλλα ροφήματα ενεργειακά που περιέχουν καφεΐνη, καλό είναι να αποφεύγονται. Δεν έχουν θέση σε μια διατροφή ενός παιδιού. Μπορεί να επηρεάσουν την οστική πυκνότητα και να καταλήξει το παιδί να παίρνει πάρα πολλές μεταθερμίδες, που και αυτό θα επηρεάσει μετά την απόδοσή του, ανεβάζοντας το βάρος του ή το λίπος του.
και με διάφορους τρόπους. Οπότε επιλέγουμε τη φυσική διαδρομή για τη διατροφή του παιδιού γενικότερα και να δούμε λίγο γύρω από τον αγώνα. Την ημέρα του αγώνα πρέπει να αποφεύγονται οι φυτικές ίνες που μπορεί να βρεθούν σε σιτηρά ολικής άλυσης, σε όσπρια και λαχανικά. Έπειτα τα πολύ λιπαρά τρόφιμα θα πρέπει να αποφεύγονται και τα τρόφιμα που δεν δίνουν καμία θρεπτική αξία όπως τα fast food που βλέπουμε εκεί και τα γλυκά πάλι επίσης πρέπει να αποφεύγονται. Θέλουμε δηλαδή την ημέρα εκείνη να έχουμε μια ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού και τρόφιμα που πραγματικά θα παρέχουν κάποια ωφέλη στον αγώνα μας. Πάλι ξεκινάμε από το πρωινό, δεν θα πω τα ίδια, αλλά σίγουρα πρέπει να τρώτε ένα πρωινό πριν τον αγώνα, ένα πλήρες πρωινό όπως το είπαμε. Θα μπορούσε να είναι ένα τσάι με δύο φέτες ψωμί, φρυγανιές, με μέλι ή μαρμελάδα. Αν τώρα είναι πολύ νωρίς ο αγώνας και δεν προλαβαίνετε, εντάξει, μπορείτε να πιείτε λίγο αθλητικό ποτό ή να φάτε μια αθλητική μπάρα. Αλλά μπορείτε σίγουρα να πάρετε στο χέρι λίγους ξηρούς καρπούς, ένα κομμάτι σπιτικό κέικ, ένα μικρό σταφυδόψωμο, έστω να τσιμπήσετε κάτι υδατανθρακούχο. Τώρα, τα κυρίως γεύματα, όταν ο αγώνας είναι πιο μετά, πρέπει να συνδυάζονται πάλι από αυτά που είπαμε, υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, αλλά να είναι χαμηλά σε λιπαρά, δηλαδή δεν θα φάμε το κρέας με το λίπος. Επίσης, σίγουρα δεν θα βάλουμε λαχανικά. Βέβαια, κάποιοι αθλητές δεν έχουν πρόβλημα με τα λαχανικά. Αν έχετε δει στην προετοιμασία σας και γενικότερα μέσα στην καθημερινότητά σας ότι δεν έχετε, δεν σας ενοχλούν, δεν βρίζεστε, δεν νιώθετε, ας πούμε, ότι σας δίνουν λίγο παραπάνω βάρος την ώρα που προπονείστε, μπορείτε να βάλετε κατά προτίμηση βραστά λαχανικά. Τώρα, πάλι μία ώρα πριν τον αγώνα, ένα γεύμα θα πρέπει να προσλαμβάνετε ένα γεύμα για να είστε σίγουροι ότι έχετε επαρκή ενέργεια και ότι... Ορίστε. Τρεις ώρες είναι το κυρίως γεύμα. Το μικρό γεύμα είναι μία ώρα πριν τον αγώνα. Πρέπει να καταναλώνετε σίγουρα ένα μικρό γεύμα, όπως ένα φρούτο ή κάτι για να σας δώσει ενέργεια σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί τα αποθέματά σας. Τώρα, είναι κάποια αθλήματα που κρατάνε παρατεταμένες διάρκειες. Δεν θα σταθώ στις λεπτομέρειες των συστάσεων, όμως θα σας πω κάποια tips, ότι μπορείτε με οτιδήποτε τρώτε στην τροφοδοσία να πίνετε 240 ml νερού, ότι στη χειρότερη περίπτωση ένα αθλητικό ποτό μπορεί να σας παρέχει κάποια ίχνοστοιχεία όπως το νάτριο ή το κάλιο που είναι απαραίτητα και υδατάνθρακες. Δεν μιλάω για αυτά που είπαμε ότι απαγορεύονται πριν. Ή μία μπανάνα μπορεί να δώσει υδατάνθρακα και κάλιο, ή αλατισμένη ξηρή καρπή, μαγνήσιο και νάτριο, τα αλατισμένα κράκερς, υδατάνθρακα και νάτριο. Τώρα, μετά τον αγώνα ή μετά από μία πολύ έντονη άσκηση, πρέπει να λαμβάνετε ένα γεύμα αποκατάστασης. Αυτό το γεύμα πρέπει να καταναλώνετε περίπου 45 λεπτά μετά. Οπότε, αν δεν προλαβαίνετε να πάτε σπίτι και να φάτε ένα πλήρες γεύμα, μπορείτε να φάτε μία μπάρα, μία μπανάνα, λίγο ψωμί, ένα γιαούρτι, τα οποία σκεφτείτε ότι μία ιδανική επιλογή είναι το toast, ένα γιαούρτι με μέλι και ένα φρούτο, και μπορούν να καλύψουν όλη την ανάγκη αυτού του γεύματος. Μετά βέβαια πρέπει να πάτε σπίτι και να φάτε ένα πλήρες γεύμα που εκεί μπορεί να είναι και λίγο πιο φορτωμένο, ειδικά αν μετά ακολουθεί άλλος αγώνας που πρέπει να ουσιαστικά να κάνετε την αποκατάστασή σας πολύ πιο γρήγορα και να καλύψετε την ενέργεια να γίνει η αναπλήρωση των αποθεμάτων γλυκογόνου και γλυκόζης. Σίγουρα πρέπει να προσέχετε, παιδιά, τα υγρά σας. Αν κανείς ζυγιστεί μετά τον αγώνα, μπορεί να δει ότι έχει χάσει ένα κιλό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πιει 1,5 λίτρο υγρών. Είναι πολύ σημαντικό να πίνετε πάρα πολλά υγρά μετά την άσκηση. Οπόμενος, για να μην τα κάνετε μουσκεμα, γιατί βλέπετε ότι είναι πολλά πράγματα που είναι εξατομικευμένα, που χρειάζονται πρέπει να στοχευτούν, να είναι έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, καλό θα είναι να απευθυνθείτε κάποια στιγμή σε ένα διαιτολόγο ή σε έναν ειδικό, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε πολύ εγκαίρως όλες αυτές τις ανάγκες. Πριν τον αγώνα δεν θα έχετε κανένα όφελος να κάνετε κάποια δοκιμή, μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή σας.
Επομένως, αφοσιωθείτε στο πάθος σας για να βρεθείτε ψηλά, να πετάξετε και να ξεχωρίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Τσιτσιμπίκου. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσατε. Ξέχασα να σας πω ότι στο τέλος το κοινό θα μπορεί να απευθύνει και κάποιες ερωτήσεις, στο τέλος των ομιλιών. Συνεχίζουμε με την κυρία Γλυκερία Σκούρα, αθλητική ψυχολόγο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Αρχικά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι εξαιρετική και είναι πάρα πολύ ωραία η εμπειρία μας και των τριών ομιλητριών από χτες. Εγώ θα σας μιλήσω για την ψυχολογία, που δεν ξέρω κατά πόσον είναι γνωστή η αθλητική ψυχολογία, γιατί η ψυχολογία γενικότερα υπάρχει παντού στη ζωή μας. Απλά θα έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά, είτε από δημοσιογράφους που περιγράφουν έναν αγώνα, είτε τους ίδιους αθλητές, τους προπονητές. Δεν είχαμε καλή ψυχολογία σε αυτόν τον αγώνα και ένας βασικός λόγος που χάσαμε. Ήμασταν πεσμένοι. Δεν είχε η ομάδα αυτοπεποίθηση. Ή το αντίθετο. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, οπότε το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Οπότε γενικότερα το ακούμε πάρα πολύ. Απλά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ξέρουμε πώς να το λειτουργήσουμε όλο αυτό. Εγώ αν θέλω να κρατήσετε κάτι σήμερα από μένα και ειδικά οι αθλητές, που θα ήθελα να ήταν και λίγο περισσότεροι, θα ήθελα να ήταν ότι η ψυχολογία είναι ένας μυς ακόμα που έτσι πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή που θέλει εξάσκηση. Γιατί αν το αφήνουμε στην τύχη του, πραγματικά χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας, που είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Είναι τα 4 απαραίτητα στοιχεία για να πετύχει ή να φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του ένας αθλητής, να φτάσει εκεί που θα μπορούσε δυνητικά. Το πρώτο και απαραίτητο φυσικά είναι η φυσική κατάσταση, μέσα στην οποία μπαίνει και η διατροφή που ακούσαμε προηγουμένως, η τεχνική, κάτι απαραίτητο για όλα τα αθλήματα, όπως και η τακτική, και μετά έχουμε και το κομμάτι της ψυχολογίας. Αν μαντεύετε ποιο αφήνουμε στην τύχη του περισσότερο, είναι η ψυχολογία. Και όχι μόνο στην Ελλάδα απαραίτητα, αλλά στην Ελλάδα είμαστε και λίγο πίσω σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, είναι βασικό σημείο. Τι σημαίνει δουλεύω την ψυχολογία μου στο αθλητισμό? Γιατί οι γονείς κυρίως, τα παιδιά συνήθως όταν μπαίνουν πλέον στις ομάδες και από την πρώτη ομιλία καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, το αποδέχονται πολύ ωραία. Καμιά φορά οι γονείς μου τα χαλάνε και μου λένε: δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα τα παιδιά μας. Τι θέλεις, ας πούμε, να τους πεις? Και προφανώς δεν μιλάμε για ψυχολογικά προβλήματα. Είμαστε ένας κλάδος λίγο διαφορετικός. Βασιζόμαστε, είμαι ψυχολόγος, αλλά έχω εξειδικευτεί στο κομμάτι του αθλητή. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με αυτοπεποίθηση, που το πρώτο αίτημα συνήθως όταν έρχεται κάποιος στο γραφείο ή ένας προπονητής που η διοίκηση μας καλεί στην ομάδα είναι: θέλω να φτιάξω την αυτοπεποίθηση των παικτών, ανεξαρτήτως αθλήματος. Ένας αθλητής με αυτοπεποίθηση μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα. Άγχος, επίσης ένα βασικό στοιχείο. Το άγχος, να ξέρετε, σε γενικές γραμμές χωρίζεται σε γνωστικό και σωματικό. Το σωματικό είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν νιώθουμε γρήγορο χτύπο στην καρδιά μας, ιδρωμένα χέρια, ένταση στους μύες ή το στομάχι μας να σφίγγεται, που μπορεί να το έχουμε προαγωνιστικά. Και συνήθως με το που παίρνουμε λίγες ενέργειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φεύγει, μας αφήνει. Ενώ το γνωστικό έχει να κάνει και με την έκβαση του παιχνιδιού. Δηλαδή, τα πάω καλά ή αρχίζω και κάνω το ένα λάθος πίσω από το άλλο? Αυτό ανεβάζει το γνωστικό άγχος, δηλαδή τις σκέψεις, τις αρνητικές που κάνουμε μέσα σε έναν αγώνα. Μετά υπάρχει πίεση, που η πίεση μπορεί να έρχεται είτε από τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί έχουμε υψηλές προσδοκίες για το που θέλουμε να φτάσουμε, είτε μπορεί να έρχεται από τους σημαντικούς άλλους γύρω μας. Είτε έχει να κάνει με προπονητή, είτε έχει να κάνει με την ομάδα στο σύνολό της, τους συμπαίκτες μου, τους γονείς μου. Θα μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τους γονείς και λίγο αργότερα. Τραυματισμοί που είναι αναπόφευκτοι στο πλαίσιο του αθλητισμού και πώς μπορούμε να τους ξεπεράσουμε πολύ γρηγορότερα έχοντας την κατάλληλη ψυχολογία. Γρήγορη σκέψη. Τα περισσότερα αθλήματα πλέον απαιτούν πολύ καλή αντίληψη και γρήγορη σκέψη. Είναι εξαιρετικά γρήγορα όλα τα αθλήματα και θέλουμε αυτό να το βοηθήσουμε να εξελιχθεί μέσα από τη διαδικασία των τεχνικών που χρησιμοποιούμε. Επικοινωνία. Επικοινωνία με τον προπονητή μου, επικοινωνία με τους συμπαίκτες μου. Μπορώ να το διαχειριστώ. Γλώσσα σώματος.
Να βλέπουμε έναν αθλητή και να πηγαίνει και να φαίνεται ότι έχει αυτοπεποίθηση, να φαίνεται ότι μπορεί να τα καταφέρει, γιατί αυτό ο αντίπαλος να ξέρετε ότι το αντιλαμβάνεται, μια αρνητική γλώσσα σώματος. Τα κίνητρα, ποιος είναι ο λόγος που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό? Είναι επειδή θέλουμε, ας πούμε, να πετύχουμε κάτι και να λειτουργήσουμε επαγγελματικά σαν αθλητές? Είναι τα εσωτερικά κίνητρα το οποίο έχει να κάνει με την ευχαρίστηση που μας προσφέρει ο αθλητισμός? Αυτό να ξέρετε ότι είναι και το πιο σημαντικό. Και αυτό κρατάει τους αθλητές εκεί πέρα, στο άθλημά τους. Αφοσίωση. Πώς δεν θα αφήσουμε το άθλημά μας? Το λεγόμενο drop-out, ας πούμε, που είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας, το ότι αφήνουν τα παιδιά τον αθλητισμό. Και είναι λάθος, είναι κρίμα. Καμιά φορά δεν το πολύ σκεφτόμαστε και αφήνουμε πολύ νωρίς τον αθλητισμό χωρίς να υπάρξει σοβαρών λόγων. Συναισθήματα. Να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Έχουμε, τι να σας πω, ακόμα και σε επίπεδο ακαδημιών και K10, δηλαδή που μου έχει τύχει, γιατί ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο, μου έχει τύχει να ακούνε τα παιδάκια, ας πούμε, γονείς να σχολιάζουν την απόδοσή τους, της αντίπαλης ομάδας. Ή μου έχει τύχει σε K16 να έχουν μαζευτεί, ξέρω εγώ, καμιά εικοσαριά παιδιά και να βρίζουνε. Μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου, τον εκνευρισμό μου εκείνη τη στιγμή. Δεν συζητώ τώρα για ελίτ αθλητές υψηλού επίπεδου που μπορεί ένα γήπεδο να είναι εναντίον τους και να ακούνε από την αρχή μέχρι τη λήξη του αγώνα να βρίζουν τη μαμά τους, ας πούμε. Μετά, ηγεσία. Μπορώ να είμαι αρχηγός, έχω ηγετικές τάσεις και μέχρι και πώς το καταφέρνω αυτό. Ομαδικότητα, βασικό, και ψυχική ανθεκτικότητα. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν ανθεκτικούς αναθλητές και ολοκληρωμένους στην ουσία. Εσείς τι λέτε τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσω, νομίζω ότι είναι λίγο ρητορική η ερώτηση. Γεννιόμαστε με αυτά ή μπορούμε να τα αναπτύξουμε? Δεν είναι το ύψος μας που ίσως έχουμε μια προδιάθεση με βάση το ύψος του μπαμπά μας, της μαμάς μας. Όλα αυτά, γεννήθηκε κανείς, ξέρω εγώ, με αυτοπεποίθηση, γεννήθηκε κάποιος και να έχει ηγετικές τάσεις, γεννήθηκε κανείς και να μπορεί να συγκεντρώνεται? Όλα αυτά είναι βεβαίως ότι μπορούν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν μέσα από τις κατάλληλες τεχνικές και μέσα από την κατάλληλη υποστήριξη. Αλλά πώς? Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει το στίγμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα και νομίζουμε ότι θα έρθει ο αθλητής, θα κάτσει σε έναν διβάνι και θα αρχίσει να μας λέει την ιστορία της ζωής του. Το πρόβλημα είναι ότι στον αθλητισμό, και αυτό το ξέρετε καλύτερα και από εμένα προφανώς, ότι θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Δεν θέλουμε, άντε, να αρχίσουμε να λέμε και να έχουμε του χρόνου αποτέλεσμα. Σίγουρα μία προσέγγιση στην οποία είναι από την αρχή της σεζόν και έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε και ομαδικά και ατομικά είναι πολύ, πολύ καλό. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Μπορεί σε ένα μήνα να θέλουμε να έχουμε δει μείωση του άγχους, ας πούμε, στον αθλητή. Οπότε δουλεύουμε πολύ συγκεκριμένα και απλά, απλοποιημένα. Δεν είναι κάτι το. Δεν πειρήνει και φυσική, προφανώς. Τι έχουμε εδώ τώρα? Έχω βάλει λίγους. Προσπάθησα να βάλω όλα τα αθλήματα τα οποία πιθανόν να μας ακούνε σήμερα. Και ξεκινάω με τον Πελέ, γιατί ο Πελέ, ας πούμε, όσο παράξενο και μας ακούγεται, είχε αθλητικό ψυχολόγο. Η Εθνική Βραζιλία τότε, στα χρόνια εκείνα, είχε αθλητικό ψυχολόγο. Και γενικότερα, να ξέρετε ότι είναι και ακόμα πιο παλιά. Στην Αμερική υπήρχαν παρεμβάσεις αθλητικού ψυχολόγου από το 1890. Δεν είναι καινούργια επιστήμη, δηλαδή. Μετά βάζω τον Ρονάλντο, γιατί πιθανολογώ ότι είναι ίσως ο καλύτερος αθλητής. Τώρα, αν είναι τίποτα ποδοσφαιρική, εδώ μπορεί να με αρχίσουν να λένε διάφορα. Αλλά θεωρώ ότι είναι σε όλα τα επίπεδα. Αυτά τα τέσσερα που σας έδειξα την πίτα εκείνη. Τα κατακτά όλα τέλεια και να ξέρετε ότι από τις Ακαδημίες της Sporting είχε ξεκινήσει με αθλητικό ψυχολόγο να δουλεύει. Είχαν στις Ακαδημίες Sporting. Ο κύριος εδώ, ξέρετε ποιος είναι? Κάποιος ποδοσφαιρικός να μου πει? Προς τα δω. Έντερ. Έτσι. Λοιπόν, σε έκοψα εγώ εκεί ότι θα το ήξερες. Σε βλέπω, ποδοσφαιρικός είσαι. Όχι. Λοιπόν, ο Έντερ, λοιπόν, γιατί τον έβαλα? Γιατί στο 109, όταν κρινόταν το Euro μεταξύ Γαλλίας-Πορτογαλίας, έβαλε το νικητήριο γκολ στο 109. Και καμιά φορά τι χρειάζεται για να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, μπαίνοντας αλλαγή ο συγκεκριμένος παίκτης, για να, την ώρα που η μπάλα καίει τελικά και την ώρα που πραγματικά κρίνονται τα πάντα, ένας τέτοιος τίτλος, να μπορέσεις να έχεις, να διαχειριστείς όλα αυτά και να μπορέσεις να στοχεύσεις και να σκοράρεις. Ο Έντερ μετά ευχαρίστησε όλο το διεπιστημονικό team που είχε και ιδιαίτερα αναφέρθηκε και στον αθλητικό του ψυχολόγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε, ας πούμε, σε ορφανοτροφία, μεγάλωσε και με πολύ δύσκολες συνθήκες.
Μετά λίγο για το στιβικό κομμάτι, να πάω στο Σοτομαγιόρ, που ακόμα κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, στο ύψος. Και ο οποίος, αν το ψάξετε και λιγάκι, θα βρείτε και σχετικά βίντεο, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά με τον Κουβανό, επίσης, αθλητικό του ψυχολόγο, πώς δουλεύανε, κάνοντας μια τεχνική που την δείχνει κιόλας στο βίντεο αυτό, η οποία είναι, λέγεται imagery στα αγγλικά, νοερή προπόνηση στα ελληνικά, που σκέφτεται το άλμα του. Και μπορεί να το έχετε παρατηρήσει ότι στα αγωνίσματα αυτά, για παράδειγμα στα άλματα, μπορεί ο αθλητής να κλείνει τα μάτια του λίγο πριν την προσπάθεια και να φαντάζεται το τέλειο άλμα του, αυτό που θα πρέπει να εκτελέσει. Σκεφτείτε ότι ήταν σε κλιματιζόμενη αίθουσα και βίωνε τόσο έντονα το να φαντάζεται το τέλειο άλμα, που ακόμα και τότε υπήρχε ένταση στους μύες του και ίδρυνε ολόκληρος. Οπότε μιλάμε για πολύ δυναμικές τεχνικές. Τους μπασκετικούς σας τους έχω βάλει, τον DeRozan και τον Love, σας τους έχω βάλει για άλλη λογική, με τη λογική του ότι υπάρχουν κάποιες φορές και ψυχολογικά προβλήματα, όπως κρίσεις πανικού, που μπορεί να τύχουν καθώς ανεβαίνει το επίπεδο ή μπορεί να τύχουν και σε πιο χαμηλό επίπεδο. Ένας αθλητής να μην μπορεί να διαχειριστεί απαραίτητα την πίεση. Οπότε, όπως και ο Michael Phelps, που πάλεψε με την κατάθλιψη και τα κατάφερε και έχει καλέσει όλους τους αθλητές, όπως και στο NBA ο κομισάριος, ο Silver, έχει πλέον ζητήσει να υπάρχει απαραίτητα ένας αθλητικός ψυχολόγος, όχι μόνο για την αύξηση απόδοση που λέγαμε πριν, αλλά και για να διαχειρίζεται τέτοια θέματα. Τώρα, για τους αθλητές, θέλω λίγο να τους δώσω ένα πρακτικό κομμάτι, ώστε να κρατήσουν για κάτι από το σημερινό. Θα μιλήσουμε λίγο για το self-talk, που έχει να κάνει με την αυτομιλία των αθλητών, το πώς μιλάμε στον εαυτό μας. Προαγωνιστικά δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν να κάνουμε μια αρνητική σκέψη. Για παράδειγμα, ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Μήπως δεν είμαι έτοιμος. Όλα αυτά φαντάζεστε πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν λειτουργούν πολύ καλά. Ή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να λειτουργήσει, να συμβεί αυτό. Π.χ. μετά από μια λανθασμένη ενέργεια, που όλα πάνε στραβά, η μία λάθος ενέργεια φέρνει την επόμενη, ή μετά από ένα άκυρο άλμα, που αρχίζω να μην σκέφτομαι τόσο το τεχνικό σημείο πλέον, αλλά σκέφτομαι να μην κάνω την επόμενη προσπάθεια, να μην είναι άκυρη και αυτή. Οπότε μπορεί να σκέφτομαι δεν θα τα καταφέρω. Όλα αυτά λειτουργούν πολύ άσχημα και αποδιοργανωτικά για τη συγκέντρωση. Μειώνεται η συγκέντρωσή μας και αυτό δίνει ερέθισμα στο σώμα μας και άμεσα αρχίζει η ένταση των μυών. Όταν έχουμε ένταση στους μυές, προφανώς και δεν μπορούμε να αποδώσουμε το ίδιο όπως θα ήμασταν χαλαροί και σε μια καλή κατάσταση. Και αυτό αυξάνει πάλι το άγχος και είναι ένας φαύλος κύκλος και καταλήγουμε να παίζουμε άσχημα ή να αποδίδουμε άσχημα. Θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Το ένα εξ αυτών είναι στιβικό. Θέλω να δείτε η Συμπάγευα τι κάνει. Παρατηρείτε τώρα τι κάνει βασικά. Το έβαλα για ποιο λόγο. Όχι για το άλμα, το οποίο νομίζω ότι της χάρισε Ολυμπιακό μετάλλιο. Το έβαλα για το self-talk, την τεχνική αυτή που λέμε. Το ότι μιλάει στον εαυτό της. Εγώ άκουγα όσα χρόνια, τότε ήμουνα κι εγώ σχετικά νεότερη και δεν είχα σπουδάσει αθλητική ψυχολογία ακόμα, αλλά άκουγα το δημοσιογράφο να λέει «Μιλάει στο κοντάρι της, μιλάει στο κοντάρι της». Δεν μου ακουγόταν πολύ λογικό και η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάει στο κοντάρι της η γυναίκα, απλά λέει θετικά πράγματα στον εαυτό της. Λέει κάποιες λέξεις κλειδιά στον εαυτό της, που κάθε φορά κάνει το ίδιο πράγμα, μια ρουτίνα δηλαδή. Το κάνει πάντα, πάντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τι λες στον εαυτό σου. Και να το πάμε και λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Τον Χαρτ τον ξέρετε, φαντάζομαι, τερματοφύλακας. Παλιός. Όχι παλιός. They have a huge impact on how we feel. If you can learn how to think before a game, you can influence your performance on the pitch. Self-talk is a technique that positively manages your inner voice. It only takes a few minutes and helps you prepare for the 90 ahead. Let any negative thoughts go and replace them with the positive, I can or I will statements, like I can stop anything or I will dominate my area.
It helps if you recall a great performance from the past. My pre-game routine takes me back to the Camp Nou. Barcelona versus Manchester City. March 17th, 2015. The world's most feared attack threw everything they had at me that night. Neymar's in. Joe Hart is flying out to great effect. I stood up to it. Now, I mentally replay every save I made. Beaten away by Hart. I draw on the positive feelings they gave me at the time. Need it again. He's there again. My routine fills me with the belief that I will play at my best. It makes me realize the only person who can beat me is me. Όταν μια τόσο μεγάλη εταιρεία όπως η συγκεκριμένη ασχολείται με την αθλητική ψυχολογία, καταλαβαίνετε και φέρνει τόσο μεγάλο ονόματα. Υπάρχουν αντίστοιχα βιντεάκια με τον Λεβαντόφσκι, για παράδειγμα, που πάλι αναφέρεται σε μια άλλη ψυχολογική τεχνική, εξαιρετικά απλές τεχνικές. Καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχουν και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μάθουμε από πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε σε αυτό το επίπεδο και προφανώς. Μπορούμε να το μάθουμε από 10 χρονών, ας πούμε. Είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε, να μιλάμε θετικά στον εαυτό μας. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό σας είναι αυτός που σας ακούει πάντα. Μπορεί να μην ακούσετε κάτι από την εξέδρα, μπορεί να μην ακούσετε κάτι αρνητικό για σας, αλλά αυτό που λέτε στον εαυτό σας, αν εκείνη την ώρα τον πιέζετε με άσχημο τρόπο, έχει αντίκτυπο και στο σώμα σας και στην απόδοσή σας. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε πολύ απλά, εφόσον δεν έχετε τη συμβολή από έναν ειδικό, από έναν αθλητικό ψυχολόγο, θα ήταν αρχικά να δείτε λίγο τι λέω στον εαυτό μου συνήθως στους αγώνες που μπορεί να με σαμποτάρει. Τι αρνητικό μπορεί να πω μετά από μια λάθος ενέργεια, ας πούμε. Μπορεί να βρίσω τον εαυτό μου. Έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορα. Και μετά πάμε να το μετατρέψουμε λίγο σε πιο θετικό ή λίγο ουδέτερο. Να πούμε κάτι, να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, κάποια λέξη κλειδί που μπορεί ήδη να τη λέτε. Να πούμε πάμε, έλα την επόμενη ενέργεια, μπορείς να τα καταφέρεις. Ο καθένας έχει προσωπικές λέξεις που μπορεί να λέει. Και εννοείται όταν λέμε αυτοδιάλογος και self-talk, δεν σημαίνει ότι μιλάμε φωναχτά, έτσι. Είναι η εσωτερική μας σκέψη, ας πούμε. Αυτό που κατευθύνουμε τον εαυτό μας. Τώρα, θέλω να πάω και λίγο στους γονείς, έτσι σύντομα, γιατί έχουμε και αρκετούς γονείς. Πότε ένα παιδί νιώθει ικανό, πιστεύετε, όταν βελτιώνεται ατομικά ή όταν νικά τους άλλους? Το θέμα είναι ότι οι γονείς επηρεάζουν πάρα πολύ το πόσο ικανό θεωρείται τον εαυτό του το παιδί. Και αν έχει μάθει ένα παιδί να το συγκρίνουν συνέχεια, να συγκρίνουν την απόδοσή του με του Γιωργάκη, και ο Γιωργάκης έπαιξε πιο πολύ από σένα, γιατί έγινε αυτό, θα μάθει ότι μόνο όταν υπερισχύει τον άλλον είναι επιτυχημένος. Και αυτό είναι λάθος όχι μόνο στον αθλητισμό και σε ολόκληρη τη ζωή του. Είναι λάθος μήνυμα. Η αυτοεκτίμησή του στην ουσία, αυτό που λέω, είναι ότι θα προκύπτει πάντα με βάση τη σύγκριση με τους άλλους. Τώρα, ο ρόλος των γονέων. Έχω βάλει διάφορες φωτογραφίες. Τα έχω δει όλα αυτά και εσείς τα έχετε δει. Και έχω βάλει και μια μαμά, γιατί μου λένε οι μπαμπάδες ότι λέω μόνο για τους πατεράδες ότι εμπλέκονται. Όχι. Όλοι εμπλεκόμαστε. Έχω δει μαμά να μαλώνει με διαιτητή. Λοιπόν, δεν είναι σωστές εικόνες. Θέλουμε τις εικόνες της ενθάρρυνσης, τις πάνω-πάνω. Αυτές κρατήστε. Δεν θέλουμε διαμάχες με άλλους γονείς, δεν θέλουμε διαμάχες με άλλους προπονητές, με τον προπονητή ή οτιδήποτε, και δεν θέλουμε τη σύγκριση. Επηρεάζουν πάρα πολύ οι γονείς σας, οι γονείς επηρεάζεται είτε άμεσα είτε έμεσα. Σε πλαίσιο που μιλάμε για αθλητές που έχουν περιθώρια, αυτό που λέμε ίσως ταλέντο, ίσως το ότι μπορούν να εξελιχθούν, βλέπουμε κάποια καλά στοιχεία τέλος πάντων, παίζουν τεράστιο ρόλο στο αν θα εξελιχθούν και πώς, δηλαδή στο μεταβατικό στάδιο της αθλητικής του πορείας. Να ξέρετε ότι οι υψηλές προσδοκίες και το να ασκούμε πίεση συνήθως δημιουργεί και υψηλό άγχος στα παιδιά. Και ας μην σας το λένε. Δεν χρειάζεται να σας το λένε. Αν μετά από έναν αγώνα, μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι, αρχίζουμε και λέμε ναι, αλλά δεν έκανες καλά αυτό, ναι, αυτό. Και άγχος δημιουργούμε. Δεν δημιουργούμε κάτι καλό και δεν είμαστε κι εμείς οι προπονητές, ούτε ξέρουμε, για να μπαίνουμε στη διαδικασία να παρεμβαίνουμε. Και δημιουργείται και κίνητρα και επηρεάζεται και τις προσδοκίες των παιδιών. Τώρα, πόσο πρέπει να εμπλέκεται ο γονέας, τι νομίζετε, χαμηλά επίπεδα εμπλοκής, μεσαία ή ψηλά? Μεσαία. Ξεκάθαρα μεσαία. Δεν θέλουμε δηλαδή
ούτε έναν γονέα που δεν παρακολουθεί ποτέ τίποτα, δεν έρχεται ποτέ σε έναν αγώνα, δεν έχει καμία αίσθηση του πού παίζει το παιδί του, τι κάνει, πώς θα πάει. Θέλουμε τα μεσαία που είναι υποστηρικτικός, συζητάμε το παιδί του, ενδιαφέρεται, επιδοκιμάζει. Για μένα, αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση μετά τον αγώνα, ανεξαρτήτως αθλήματος, είναι ευχαριστήθηκε στον αγώνα, πέρασες καλά. Αυτό. Και μέχρι και υψηλό επίπεδο να είναι το παιδί σας. Δεν χρειάζεται από εσάς σχόλια τα οποία είναι πιο τεχνικά, ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Τα υψηλά επίπεδα που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ασκούν έντονη κριτική, δίνουμε οδηγίες, συγκρίνουμε το παιδί με τους συμπαίκτες. Να ξέρετε ότι είχα ένα παιδί το οποίο ήταν από ΠΑΕ, ποδόσφαιρο τέλος πάντων, το οποίο θυμάται, ήξερε πάντα να εντοπίζει μέσα στην κερκίδα τον πατέρα του με ένα συγκεκριμένο χρώμα μπουφάν και μου λέει, κύριε Γλυκύρια, ξέρω πάντα και ακούω πάντα. Ακούνε τα παιδιά, δεν είναι. Ακόμα και αν κάνετε ένα σχόλιο, να φωνάξετε, να... είναι λίγο δύσκολο. Καλό είναι να μην παρεμβαίνουμε. Και πρέπει στην ουσία να σκεφτόμαστε ποιος γονιός θέλουμε να είμαστε στην αθλητική πορεία του παιδιού μας, αν θέλουμε να το βοηθάμε ή αν θέλουμε να το αποδιοργανώνουμε. Να ξέρετε ότι όταν δείχνετε πως πιστεύετε στις ικανότητες των παιδιών σας, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουν καλύτερη απόδοση βάσει ερευνών στο άθλημά τους τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτήσεις μετά από ό,τι είπαν εδώ οι συντονιστές. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Σκούρα για τα τόσα ενδιαφέροντα και πρωτότυπα, ίσως δεν ακούγονται εύκολα σε ομιλίες. Περνάμε στην κυρία Βελέντσα, η οποία θα αναφερθεί στο καθαρά αθλητικό κομμάτι και σας την παραδίδω. Γεια σας και από μένα. Κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ πριν ξεκινήσω θα μοιραστώ τρία πράγματα που μου έχουν μείνει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Υπομονή, που φώναζε ο προπονητής μου από τις κερκίδες γιατί έκανε 100 μέτρα εμπόδια. Η χαρά, σαν προπονήτρια που βλέπω αμέσως τα παιδιά όταν προπονούμε και εξελίσσονται. Και attitude. Στο διδακτορικό μου στην Αγγλία, ο προπονητής της εθνικής ομάδας rugby που έχουν κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα, όταν του εξηγούσα τι πρέπει κάποιος, το ρώταγα ότι αυτά τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, προπονητικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας αθλητής για να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητής. Γύρισε με μια πολύ απλή, ένα πολύ απλό βλέμμα, το πω στα αγγλικά, μου λέει It's all about attitude. Και μου λέει τα πάντα είναι πάνω στη συμπεριφορά. Όλα τα υπόλοιπα αναπτύσσονται. Και θα ξεκινήσω με ένα βιντεάκι. Τι είναι ο αθλητισμός, γιατί αθλούμαστε και γιατί ουσιαστικά ξεκινάμε να αθλούμαστε, το οποίο το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές.
σταματήσω εδώ, όπου ουσιαστικά αυτό το βιντεάκι, αυτό που θέλω... Ωραία. Να θυμάστε πάντα ότι ξεκινάμε πάντα για να διασκεδάζουμε, για να μαθαίνουμε κάτι καινούριο, για να νιώθουμε συγκίνηση. Φαντάζομαι ότι έχετε νιώσει συγκίνηση μέσα από την προσπάθεια, για να προσπαθούμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Όλοι αυτοί οι αθλητές οι οποίοι τερματίζουν, ο στόχος τους είναι να τερματίσουν, δεν είναι μόνο η νίκη. Και στο τελευταίο βίντεο που είδατε, όπου οι δύο αθλήτριες ήταν στο τελικό, ήταν στους προημιτελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων το 16 του Ρίο, στα 1500 μέτρα, όπου πέσανε οι δύο αθλήτριες, τερματίσαν τελευταίες. Και προς τιμή είναι και τους δώσατε το δικαίωμα να αγωνιστούν στο τελικό. Γιατί ουσιαστικά αυτό που αντιπροσωπεύσαν και αυτό που δείξαν ήταν το εφαγωνίζεστε, το ήθος. Πολύ σημαντικό, τα έχουν πει οι συνομιλήτριές μου πριν, αλλά σημαντικό είναι να μάθουν, να κερδίζουν και να χάνουν. Θα λέω κάποια πράγματα ξανά και ξανά, γιατί η ομιλία μου εγώ την έχω στηρίξει πάνω στον αθλητισμό, ταλέντο και πώς φτάνουμε να γίνουμε πρωταθλητές, ελίτ αθλητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να κερδίζουμε και να μάθουμε να χάνουμε. Θα χαλαρώσω, θα προσπαθήσω να είναι λίγο πιο χαλαρή διάλεξη, γιατί φαντάζομαι ότι αρχίζετε και κουράζεστε. Πολύ λίγο θα σας δείξω άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο δείχνει τη δύναμη του αθλητισμού και ότι πολλοί μεγάλοι αθλητές έχουν χάσει. Δεν κερδίζουν πάντα. Ολυμπιονίκες και με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Εδώ είναι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Βραζιλίας, ωραία, όπου... Ωραία. Ο Χωσέ Ροπέρτο είναι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Βραζιλίας, ο οποίος έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια. Και αυτός είναι ο γονός του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι του πέρασε εκείνη τη στιγμή ότι κάποιες μέρες κερδίζουμε, κάποιες μέρες χάνουμε και πάρα πολύ σημαντικό ότι η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη και ότι θα πρέπει να προπονηθούμε καλύτερα ώστε την επόμενη φορά να αγωνιστούμε καλύτερα και ίσως κερδίσουμε. Θέλω να σας μείνει ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι η προσπάθεια και πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι κάποιες μέρες θα χάνουμε, κάποιες μέρες θα κερδίζουμε. Τώρα κάποια γενικά θετικά στοιχεία του αθλητισμού και στη σωματική και στην ψυχική υγεία. Είπαμε για καλύτερη διάθεση, συγκέντρωση. Ουσιαστικά έρευνες δείχνουν ότι μισή ώρα αερόβια άσκηση την ημέρα, διαλυματική ή μη, okay, μειώνει και το άγχος και την κατάθλιψη, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με βαριά κατάθλιψη. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Πάνω στον ύπνο θα προσθέσω ότι έρευνες δείχνουν ότι κάτω από 8 ώρες όταν κοιμάται ένα παιδί, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες τραυματισμού.
του παιδιού και δεν μπορεί να αποδώσει. Επομένως, θα πρέπει ένα παιδί να κοιμάται περισσότερο από 8 ώρες. Διατήρηση υγιούς βάρους σώματος είναι αναμενόμενο γιατί αυξάνεται ουσιαστικά ο μεταβολισμός μας, τονώνει την αυτοπεποίθηση και έχουμε ηγετικό ρόλο. Κάποια άλλα θετικά στοιχεία του αθλητισμού είναι στο καρδιοαγγειακό, στο αναπνευστικό μας σύστημα, στο εριστικό σύστημα και όταν λέω εριστικό σύστημα εννοώ οστά και αρθρώσεις και στο μυϊκό σύστημα. Αυτό που ουσιαστικά κάνει ο αθλητισμός πάνω στο σώμα μας είναι ότι μας προστατεύει, θα λέγαμε, πρώτον από τραυματισμούς. Διότι όταν δουλεύετε το μυϊκό σας σύστημα είστε απλά πιο δυνατοί. Δουλεύετε την ισορροπία, εμείς στον κόσμο της επιστήμης το λέμε ιδιοδεικτικότητα, αλλά οκ, okay, δουλεύουμε την ισορροπία. Επομένως, όταν πάτε να πέσετε, το πρώτο πράγμα που σας σταθεροποιεί είναι η ιδιοδεικτικότητα, η ισορροπία και σταθεροποιούν οι μυς και ουσιαστικά δεν πέφτετε. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η επιβάρηση σε νεαρές ηλικίες, ιδιαίτερα βάρη, όταν λέμε εξωτερική επιβάρηση, εννοούμε βάρη και όχι γενικά αερόβια άσκηση, ουσιαστικά μειώνει τα ποσοστά οστεοπόρωσης σε μεταγενέστερες ηλικίες. Και φυσικά μιλάμε για καλύτερη στάση σώματος. Φανταστείτε έναν αθλητή ο οποίος έχει κύφωση και θέλει να κάνει ρήψη ακοντίου. Θέλουμε το μυϊκό μας σύστημα, το μυ μας, τους μύες μας, να είναι στο μέγιστο δυνατό μήκος, έτσι ώστε να παράγουν τη μέγιστη δυνατή δύναμη. Επομένως, μόνο όταν έχουμε μία σωστή στάση σώματος, έχουμε το απαιτούμενο μήκος ενός μυός, τένοντες, συνδέσμους και έτσι μπορούμε να παράγουμε την απέτηση του κάθε αθλήματος. Αυτό έχει αποτέλεσμα να έχουμε σωστή στάση σώματος όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Ωραία. Τώρα να έρθω σε μια μεγάλη ερώτηση, γιατί τα παιδιά καταλήγουν τον αθλητισμό. Πάλι οι έρευνες έχουν δείξει ότι στην ηλικία περίπου 12 με 14 ετών είναι η ηλικία όπου οι γονείς τους κατευθύνουν περισσότερο στο να επικεντρωθούν στα διαβάσματά τους, στο να διαβάζουν και να παρατήσουν τον αθλητισμό. Υπάρχει σύγκρουση ενδιαφερόντων, δηλαδή το παιδί μπορεί όντως να ενδιαφέρεται να συνεχίσει τον αθλητισμό, αλλά μέσα από πίεση των γονέων να κατευθύνει τις προσπάθειές του σε ένα άλλο τομέα, να μην μπορεί ουσιαστικά να υπερισχύσει η δική του γνώμη. Έλλειψη επιτυχιών. 12 με 14 ετών, οι έρευνες έχουν δείξει πάλι, και μιλάω με έρευνες για να ίσως μήπως σας μείνει λίγο περισσότερο στο μυαλό, οι έρευνες έχουν δείξει ότι δεν συσχετίζεται η επιτυχία σε μικρές ηλικίες με την επιτυχία στην ενήλικη ζωή. Σε ομάδες ποδοσφαίρου στη Γερμανία, οι αθλητές οι οποίοι επιλέχθηκαν σε εθνική ομάδα σε ηλικίες 11 με 13 ετών κατέληξαν στην ενήλικη ζωή άνω των 20 ετών να είναι στη β' εθνική κατηγορία. Ενώ οι αθλητές ποδοσφαίρου οι οποίοι επιλέχθηκαν σε μεταγενέστερη ηλικία 12 έως 15 ετών ήταν στην πρώτη εθνική μετά την ηλικία των 20. Εμπειρίες από Ολυμπιονίκες, αυτό που λένε είναι ότι σε μεταγενέστερη ηλικία, μετά συνήθως στην ηλικία των 15-16 ετών, είχαν επιτυχίες στον αθλητισμό και αυτό τους οδήγησε να συνεχίσουν την προπόνησή τους. Επομένως, εάν περιμένετε ότι σε ηλικία 12 έως και 15 ετών τα παιδιά θα έχουν επιτυχίες έτσι ώστε ουσιαστικά να σας πείσουν ότι είναι καλή στον αθλητισμό για να συνεχίσουν, μάλλον θα αποτύχετε ή θα απογοητευτείτε. Δεν έχει σχέση η επιτυχία σε μικρή ηλικία με την επιτυχία σε μεταγενέστερη ηλικία. Άλλος λόγος που εγκαταλείπουν ουσιαστικά τον αθλητισμό είναι ότι δεν διασκεδάζουν. Γιατί όταν αρχίσει ο προπονητής και η κατεύθυνση του είναι μόνο προς τη νίκη, φυσικά ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκη. Ο αθλητισμός είναι προσπάθεια. Θα πω μετά για τον αθλητισμό. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Είναι και η νίκη. Η νίκη είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι ο αυτοσκοπός. Υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι, γιατί όταν το παιδί πιέζεται σχολείο, δύο ξένες γλώσσες, μουσική και αθλητισμός, μάλλον το βράδυ δεν θα κοιμάται 8 ώρες όπως είπαμε, μάλλον όπως είπε η κυρία Τσιτσιμπίκου δεν θα έχει τη σωστή διατροφή και μάλλον ψυχολογικά θα έχει άγχος. Όλα αυτά συντελούν στο ότι το παιδί μάλλον δεν θα κοιμάται καλά, επομένως θα έχει αυξημένο ποσοστό, αυξημένες πιθανότητες τραυματισμού. Μεγάλη έμφαση στη νίκη, εντάξει, φτωχή προπόνηση, πολύ κριτική, okay. Θα λέω ξανά και ξανά ότι θα πρέπει, ένα από τα αγαπημένα μου νομικά είναι ότι θα πρέπει να προσπαθείτε, θα αποτυχαίνετε, σας το υπόσχομαι ότι αποτυχαίνετε ξανά και ξανά, αλλά σημαντικό είναι να ξαναπροσπαθείτε, να σηκώνεστε και να ξαναπροσπαθείτε ξανά. Και ουσιαστικά θα αποτυχαίνετε ξανά, αλλά ο σκοπός είναι να αποτυχαίνετε καλύτερα, δηλαδή να φτάνετε στον στόχο σας όλο και πιο κοντά. Είναι να αποτύχουμε όσο λιγότερο γίνεται.
Ένας μεγάλος αθλητής, ο Μάικλ Τζόρνταν, έλεγε ότι έχασε περισσότερα από 9.000 βολές στην καριέρα του. Έχει χάσει περίπου 300 αγώνες. 26 φορές ουσιαστικά του εμπιστευθήκανε να βαρέσει το τελευταίο σουτ και αυτός το έχασε. Και απέτυχε ξανά και ξανά στη ζωή του γι' αυτό το λόγο, με τον αθλητισμό, και γι' αυτό το λόγο είναι που πέτυχε. Επομένως, κάντε φίλο την αποτυχία. Είναι δεδομένη. Να περάσω τώρα από τον αθλητισμό, να περάσω από τον αθλητισμό, όπου θα σας πω κάποια πράγματα πώς μπορούμε τελικά να εξελιχτούμε και να γίνουμε πρωταθλητές όπως θέλετε. Παγκόσμιοι αθλητές, ολυμπιονίκες, ελίτ, να φτάσετε, θα έλεγα εγώ, να φτάσετε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Πάρα πολλοί έχουν ενοχοποιήσει τον πρωταθλητισμό. Εγώ θα μιλήσω για τα θετικά του. Θα μιλήσω πάλι ότι χωρίς την προσπάθεια δεν μπορούμε να καταφέρουμε το στόχο μας. Υπάρχει επιμονή και υπομονή. Θα πρέπει να επιμένουμε και να υπομένουμε και τις αντίξωες συνθήκες. Εφαγωνίζεστε. Μίλησε για ψυχική δύναμη πριν η αθλητική ψυχολόγος. Ουσιαστικά είναι να μπορείς να αντιμετωπίζεις τις αντιξωότητες, να αντιμετωπίζεις τις αποτυχίες και να αντιμετωπίζεις το στρες. Και ουσιαστικά να κάνεις rebound, να αναγεννιέσαι μέσα από κάθε αποτυχία. Πάρα πολλοί μιλάνε ότι αυτός ο αθλητής έχει αυτοπεποίθηση, ο άλλος δεν έχει αυτοπεποίθηση. Εγώ θα καταλήξω ότι οι αθλητές που έχουν αυτοπεποίθηση είναι αθλητές οι οποίοι πιστεύουν στις δυνατότητές τους και στον εαυτό τους και έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Και πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να σας μείνει, είναι ότι πιστεύουν όχι ότι θα νικούν πάντα, πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν για την επιτυχία. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα να αγωνιστούμε για οτιδήποτε. Έχετε δικαίωμα να αγωνιστείτε να πάρετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κανένας δεν το απαγορεύει αυτό. Απλά εμείς βάζουμε κάποια πρότυπα και λέμε όχι, δεν μπορώ. Όλοι έχουμε δικαίωμα να αγωνιστούμε για ό,τι θέλουμε. Στρατηγικές αντιμετώπισης ουσιαστικά είναι πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που έχεις μέσα από την προπόνηση, μέσα από αποτυχίες, τραυματισμούς ή κάποια χρόνια τα οποία ίσως δεν φτάνει στην απόδοση την οποία θέλεις. Σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας, έδειξα το βιντεάκι στην αρχή. Και να πω και κάτι ακόμα για την ψυχική δύναμη. Δεν θα δείξω άλλο βίντεο γιατί μπορεί και να σας κουράζω. Στην ηλικία των 11 ετών, τον Μέση τον είχαν διώξει από τις ομάδες ποδοσφαίρου επειδή είχε μια δυσλειτουργία στην αυξητική ορμόνη και ήταν πολύ χαμηλότερο το ύψος από τους άλλους αθλητές. Και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Τον Τζόρνταν τον κόψαν από την ομάδα καλαθοσφαίρισης στο σχολείο του, όπου γύρισε σπίτι απογοητευμένος και συνέχισε την προπόνηση. Τον Αϊνστάιν στα 4 του είπαν ότι δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή του. Όλες αυτές οι ιστορίες συνεχίζονται ξανά και ξανά. Όπου σε πάρα πολλές μικρές ηλικίες κρίνουμε ανθρώπους ότι ίσως δεν θα τα καταφέρουμε. Τι σημαίνει τώρα υψηλά επίπεδα απόδοσης? Η επιτυχία. Η επιτυχία, παιδιά, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεχάστε το, ούτε στην ηλικία των 14 ετών. Είναι μια μακροχρόνια και συνεχόμενη διαδικασία εκμάθησης. Ο Κόμπι Μπράιαν και ο Μάικλ Τζόρνταν και η Γκέιλ Ντίβερς. Η Γκέιλ Ντίβερς είναι αθλήτρια των 100 μέτρα εμποδίων. Είναι η αθλήτρια η οποία έπεσε και κέρδισε Πατουλίδου, μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες των εμποδίων. Έλεγαν ότι είναι μαθητές του αθλήματός τους. Και ότι ουσιαστικά συνέχεια, μέσα με τα χρόνια, μαθαίνουν αυτό που κάνουν. Το οποίο όλη αυτή η μακροχρόνια και συνεχόμενη διαδικασία εκμάθησης βασίζεται πάνω στη συνέπεια, στις απαιτήσεις που έχει ο αθλητισμός, στην επιμονή, στρατηγικές αντιμετώπισης, να αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις, στην αντοχή, αλλά κυριότερα στο μυαλό. Πάρα πολλοί λένε, παραδείγματος χάρη, καλαθοσφαίριση. 75% είναι μυαλό, 25% είναι η φυσική κατάσταση. Θέλω τώρα να περάσω. Με ρωτάνε πάρα πολλοί οι γονείς, γιατί ειδικεύομαι στην ανακάλυψη ταλέντων και ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών, ότι ωραία, πώς θα κάνουμε το παιδί μου Ολυμπιονίκη, πώς θα κάνουμε το παιδί μου παγκόσμιο αθλητή. Θέλω απλά να σας δείξω ότι όλο αυτό είναι πολυπαραγωγικό. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν για να εξελιχτείτε, να εξελιχτούμε, να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Εγώ θα πω 2-3 παραδείγματα, θα πω για τα γονίδια. Ένας διάσημος είναι Έλληνας, γενετιστής, ο Πιτσιλάδης, έχει πάρα πολλές έρευνες, ο οποίος τον έχω γνωρίσει προσωπικά σε ένα συνέδριο, γυρνούσε στην Τζαμάικα, στην Κένια και στην Αιθιοπία με μία μπατονέτα και έπαιρνε σάλιο από τους αθλητές, γιατί θέλει να βρει ποιο είναι το γονίδιο ουσιαστικά το οποίο έχουν οι Ολυμπιονίκες. Όταν μίλησα μαζί του, του λέω: πείτε μου, αυτές οι έρευνες, μιλάμε για τα γονίδια που συσχετίζονται με τη μυϊκή δύναμη, με την ταχύτητα, με την αντοχή. Και μου λέει: πιο πολλά γονίδια έχουν. Μου απάντησε: πιο πολλά γονίδια έχουν οι μαθητές μου
παρά οι αθλητές οι οποίοι κερδίζουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όταν μου είπε για την έρευνά του πάνω στους Κενιάτες και στους Αιθίωπες, μου λέει: Λυσάβη, είναι κοινωνικο-οικονομικά ουσιαστικά τα αίτια τα οποία οθούν να κερδίσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω: Τι εννοείται? Και μου λέει: Ναι, ουσιαστικά έχουν γεννηθεί σε πολύ υψόμετρο. Επομένως, έχει επηρεάσει ανθρωπολογικά το υψόμετρο, τη φυσιολογία τους. Και ναι, έχουν ευνοϊκά χαρακτηριστικά πάνω στην αντοχή. Η καθημερινότητά τους είναι διαφορετική από τη δική μας. Ζουν σε μια κοινωνία η οποία όλη τους υποστηρίζει για την επιτυχία και θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Όπου θέλουν μέσα από την οικονομική αναγνώριση να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και τελικά το χωριό τους. Και όταν κερδίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είπε και η αθλητική ψυχολόγος, το εσωτερικό κίνδυνο είναι τεράστιο. Και πάλι μοιράζομαι εμπειρία. Ένας καθηγητής μου στην Αγγλία, ο οποίος είχε 2 διδακτορικά προς αθλητική ψυχολογία και δουλεύει για την NASA, μου είχε πει κάτι για τους αθλητές. Ότι μην υποτιμήσεις ποτέ το εσωτερικό κίνδυνο των αθλητών. Μπορεί να κερδίσει Ολυμπιακούς Αγώνες ένας αθλητής, ο οποίος πραγματικά είναι χειρότερος από τους υπόλοιπους. Αλλά το κίνδυνο είναι μεγάλο πους για τους αθλητές. Θα επικεντρωθώ και σε κάτι άλλο εδώ στην προσωπικότητα, στην ανακάλυψη ταλέντων. Συνήθως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπου η συγκαταβατικότητα, δηλαδή το να ακούς και να εκτελείς, και η συναισθηματική σταθερότητα, το να μπορείς να ελέγχεις ουσιαστικά τα συναισθήματά σου, οδηγούν αθλητές συνήθως σε ομαδικά αθλήματα. Ενώ η ευσυνειδησία, το να είσαι συνεπής, οδηγούν συνήθως αθλητές στο να ακολουθήσουν ατομικά αθλήματα. Μία παρένθεση το να κάνω, στο ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο άθλημα για τον κάθε αθλητή. Κάποιοι αθλητές θα μπορούσαν να κάνουν μια πλειάδα αθλημάτων, αλλά δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να κάνουν όλα τα αθλήματα. Συνεχίζω και βλέπετε ότι οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν. Είναι η οικογένεια, είναι το μέρος που γεννήθηκες. Οι έρευνες λένε, και κάτι μεγάλο το οποίο έχετε εσείς εδώ στο νησί, σε μικρές κοινωνίες, ότι στο NBA, οι αθλητές οι οποίοι παίζουν NBA προέρχονται από πόλεις οι οποίες έχουν κάτω από 500.000 κατοίκους. Το 39% του πληθυσμού της Αμερικής προέρχεται από πόλεις που παίζουν στο NBA που είναι κάτω από 500.000 κατοίκους. Και όσο αυξάνεται ο πληθυσμός σε μία πόλη, μειώνεται το ποσοστό το οποίο οι αθλητές φτάνουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι οι μικρές κοινωνίες υποστηρίζουν πολύ καλύτερα τα παιδιά τους, τους αθλητές, και αυτό το κίνητρο που τους δίνουν, που σας είπα πριν, είναι πολύ σημαντικό στο να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ωραία. Και εδώ φτάνουμε, πώς είμαι την ώρα, ωραία, σε ένα πίνακα. Μην κουράζεστε, θα τα εξηγήσω κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτός εδώ ο πίνακας είναι το λεγόμενο στην προπονητική long term athlete development. Είναι η μακροχρόνια εξέλιξη των αθλητών, το οποίο βασίζεται... Αλλάζει. Το οποίο ουσιαστικά βασίζεται πάνω στις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει το παιδί σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. Λέγονται windows of opportunity, είναι παράθυρα προπονησιμότητας. Δηλαδή, κάθε παιδί σε συγκεκριμένη ηλικία θα πρέπει να προπονήσει κάποια συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά. Ένα παράδειγμα, συνήθως στις ηλικίες 6 με 9 στα κορίτσια, 7 με 10 στα αγόρια, είναι το πρώτο παράθυρο για να προπονήσουμε την ταχύτητα. Και ξανά έχουμε ένα παράθυρο για να προπονήσουμε την ταχύτητα, όπου έχει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα ο οργανισμός των παιδιών, στην ηλικία των 11 με 13 για τα κορίτσια, 13 με 15 για τα αγόρια. Και συνεχίζει ουσιαστικά αυτή η θεωρία να λέει σε ποιες ηλικίες μπορούμε να προπονήσουμε τι. Αυτό βασίζεται πάνω στην αύξηση ουσιαστικά του ύψους. Υπάρχει μια θεωρία ότι συνήθως στην εφηβεία, συνήθως για τα κορίτσια 11 με 14, είναι η ηλικία όπου αυξάνεται πάρα πολύ το ύψος τους. Ενώ στα αγόρια η ηλικία που αυξάνεται το ύψος τους είναι 12 με 17, περίπου, έτσι. Βάσει αυτής της αύξησης του ύψους, βασίζεται αυτό το μοντέλο, αυτή η θεωρία, ότι μπορούμε να προπονήσουμε συγκεκριμένες δεξιότητες. Όλο αυτό το μοντέλο μας λέει τι? Ότι από την ηλικία 0 έως 6 ετών είναι σημαντικό τα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό και να έχουν μια ενεργή ουσιαστικά ζωή, διασκέδαση μέσα από τον αθλητισμό. 6 έως 9 τα παιδιά στον αθλητισμό, σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι, μαθαίνουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες, οι οποίες είναι ποιες? Είναι η ευκινησία. Όταν λέω ευκινησία εννοώ agility, και το agility είναι αλλαγή κατεύθυνση, σταμάτημα, ξεκίνημα.
Είναι η ισορροπία, είναι η ταχύτητα και είναι και ο συντονισμός. Και φυσικά τα βασικά χαρακτηριστικά πιάνω, πετώ, άλμα, λάκτισμα, τρέξιμο. Στην ηλικία των 6 με 9 ετών. Στην ηλικία των 9 με 12 ετών τα παιδιά είναι περίπου 3 φορές στο άθλημά τους κάνουν προπόνηση και κάνουν επίσης σε 2-3 άλλα αθλήματα 3 φορές προπόνηση και μαθαίνουν τη βάση για τις κινητικές δεξιότητες στο οποίο, σε όποιο άθλημα είναι. Στην ηλικία 12 πλέον με 16 τα παιδιά μαθαίνουν πλέον τις συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες, τεχνικές και τακτικές του αθλήματος και σε αυτή την ηλικία 12 με 16 ξεκινάει η βάση της φυσικής κατάστασης. Και όταν λέω φυσική κατάσταση εννοώ αντοχή, ταχύτητα, δύναμη, ευληγησία, ευκινησία. Και τονίζω, η γενική φυσική κατάσταση είναι η βάση. Είναι αυτό που πάνω σε αυτή τη βάση θα χτίσουμε αργότερα τους αθλητές μας. Στην ηλικία πλέον 16 με 19, εκεί ξεκινάμε να συνδυάζουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία της φυσικής κατάστασης με την τεχνική και τακτική. Και πλέον στην ηλικία είναι 9 με 12 προπονήσεις περίπου σε αυτή την ηλικία και στην ηλικία πάνω από 19 πλέον προσπαθούμε ή να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας ή να τη μεγιστοποιήσουμε συγκεκριμενοποιώντας και μέσα από περιοδισμούς πλέον την απόδοσή μας. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας αθλητής στην καλαθοσφαίριση να φτάσει ψηλά. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι είναι πολυπαραγωγικό. Δεν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να έχει αθλητής. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ συνέχεια την αθλητική ψυχολόγος, αλλά δεν γεννήθηκε κανένας να ξέρει να σουτάρει, να κοντρολάρει την μπάλα, να πετάει ακόντιο ή να λύνει μαθηματικά. Όλοι τα μάθαμε. Επομένως, όταν ακούω στις κερκίδες κι εγώ το έχει, ναι, μία κλίση όντως μπορεί να υπάρχει. Δεν γεννήθηκε κανένας να ξέρει να σουτάρει. Όλοι το μάθανε. Ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαν 6 ώρα το πρωί ήταν μέσα στο γήπεδο και κάναν προπόνηση. Όλοι οι αθλητές, όπου και να έχω μπει σε μεγάλα γήπεδα, σε μεγάλες τέλος πάντων κάμπ που κάνουν προπόνηση εθνικές ομάδες, στους στίχους αυτό που προβάλλουν είναι την προσπάθεια. Για τον κλασικό αθλητισμό, πάλι τα χαρακτηριστικά, και θα πω κι άλλο ένα παράδειγμα, για να μην ξεχάσω μετά να τα πω, είναι ότι για τον μπάσκετ. Ο αδερφός μου έχει άδεια προπονητή μπάσκετ από την πρώην Ιουγκοσλαβία, όπου έκανα στο ίδιο γήπεδο που έκανε η προπόνηση η πρώην εθνική ομάδα καλαθοσφαίρισης Ιουγκοσλαβίας. Και μου έλεγε ο αδερφός μου, εμείς πηγαίναμε 9 η ώρα το πρωί να κάνουμε μάθημα. Φεύγαμε στις 11. Αυτοί κάναν προπόνηση. Πηγαίναμε στις 1. Ήταν ακόμα εκεί. Φεύγαμε στις 3.30 και ερχόμασταν στις 5. Και ήταν ακόμα εκεί και σουτάρανε καλάθια. Και μου λέγε, γι' αυτό όταν μπαίνανε στο γήπεδο, δεν χάλανε καλάθι. Και λέγαμε, ρε παιδιά, δηλαδή να τους κλείσει τα μάτια, θα ξέρουν πού είναι το καλάθι. Όταν βαράς 5 ώρες σου την ημέρα, εννοείται ότι δεν θα χάσει ποτέ καλάθι. Και πάλι ξανάρχομαι, προπόνηση. Ξανά και ξανά. Κι άλλο ένα παράδειγμα, Νέα Υόρκη, είναι ένας παππούς σε μια γωνία και το ρωτάει μια κοπέλα. Δεν ξέρω αν ξέρετε το Carnegie Hall. Το Carnegie Hall είναι ένας χώρος όπου παίζουν καλλιτέχνες και όπου είναι σαν να λέμε η Ολυμπιάδα για τους μουσικούς. Και ρωτάει μια κοπέλα σε έναν παππού, συγγνώμη, πώς θα πάω στο Carnegie Hall? Και της απαντάει practice, practice, practice. Ουσιαστικά προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση. Θα τελειώσω την ομιλία μου με το λόγο του Νέλσον Μαντέλα στο τι είναι ο αθλητισμός τελικά, τη δύναμη του αθλητισμού. Και ουσιαστικά εδώ ο Νέλσον Μαντέλα ξεκινάει, είναι η πρώτη ουσιαστικά οργάνωση στο να δίνουν τα βραβεία για τους αθλητές της χρονιάς. Συγγνώμη. Και τι λέει. Θα το μεταφράσω μετά. Change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little as much. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair.
απογοήτευση. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. Αυτό ουσιαστικά που λένε ότι η δύναμη του αθλητισμού μπορεί να ενώσει τον κόσμο, να δώσει ελπίδα εκεί που υπήρχε απελπισία και να... Συγγνώμη. Και ουσιαστικά... Ωραία. Με συγχωρείτε, θα το ξανανοίξω. In a language they understand. Το βρήκα. Τέλεια. Στρατηγικές αντιμετώπισης, λοιπόν. Να ενώνει τον κόσμο. Ουσιαστικά ξεπερνάει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων σε σχέση με τις φυλές και δίνει ελπίδα εκεί που μπορεί να υπήρξε απελπισία. Και τελειώνω ότι οι νικητές δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποτύχει ποτέ, αλλά αυτοί που δεν τα παράτησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Βελέζα για την πολύ ωραία ομιλία. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο αφορά τις ερωτήσεις και τη συμμετοχή του κοινού. Θα προηγηθούν οι ερωτήσεις των συντονιστών δημοσιογράφων που θα κατευθύνουν τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο και εσείς ελευθέρως μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια, σεβόμενοι και κάπως το χρόνο της εκδήλωσης, μην πάμε πολύ μακριά χρονικά. Ξεκινάμε με τον κύριο Νικόδημο και τον κύριο Βλά. Θα ξεκινήσω με την κυρία Τσιμπίκου να σας συγχαρώ για την άκρως διαφωτιστική παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα και να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά με αυτό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν αθλητή έφηβο, ο οποίος είναι μαθητής λυκείου. Το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ απαιτητικό και ως εκ τούτου χρειάζεται να λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Πώς, με δεδομένες τις απαιτήσεις του παιδιού, του προγράμματος του παιδιού αυτού, μπορούμε να διασφαλίσουμε συνθήκες υγιούς διατροφής, ώστε να έχει απόδοση αυτός ο μαθητής. Ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την προετοιμασία των γευμάτων. Θέλει μια προσεκτικότητα. Πρέπει το παιδί και ο γονέας, είναι ευθύνη και των δύο, εξίσου, να προετοιμάζουν τα γεύματα τις ώρες που υπάρχει χρόνος και τις μέρες που υπάρχει χρόνος. Η Κυριακή, για παράδειγμα, είναι μια καλή μέρα να προετοιμαστούν κάποια γεύματα, γιατί δεν είναι μόνο το παιδί που είναι πολύ άσχολο, είναι και οι γονείς. Οπότε μπορεί και οι γονείς να μην προλαβαίνουν να ετοιμάζουν τα γεύματα και είναι κατανοητό. Το πρωινό που θέλω να βασιστώ είναι απαραίτητο. Αν κάποιο παιδί δεν έχει τη δυνατότητα, δεν μπορεί να ξυπνάει πολύ νωρίς. Αν και καλό είναι να κοιμόμαστε λίγο πιο νωρίς για να ξυπνάμε λίγο πιο νωρίς και να προλαβαίνουμε να ετοιμάζουμε το πρωινό. Παρ' όλα αυτά, ένα τοστάκι έτοιμο από το βράδυ δεν θα φάει πάρα πολύ χρόνο. Επίσης, στάθηκα πολύ σε πρακτικές επιλογές και στην παρουσίαση, μπανάνα, πάρα, οτιδήποτε. Εντάξει, το γιαούρτι θέλει ψυγείο, είναι πιο δύσκολο. Αλλά τα ενδιάμεσα γεύματα μπορούν να καταναλωθούν και στο σχολείο, και πριν το φροντιστήριο, και πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Θέλει λίγο να υπάρχει στο μυαλό μας πιο πολύ, να μην το ξεχνάνε τα παιδιά. Να πάρουν την μπανάνα από το τραπέζι. Δεν είναι κάτι πιο δύσκολο από αυτό. Δεν θέλουμε να μένουν οι αθλητές μας μυστικοί. Αυτό είναι το πιο κύριο. Και μετά πάμε στους συνδυασμούς. Και εξαιρετικά είναι μια εύκολη επιλογή. Επίσης, πάνω σε αυτό που είπατε, εντάξει, υπάρχει μια κοινωνικότητα και τα παιδιά είπαν να αποφεύγουμε και κάποια τρόφιμα. Δεν είναι ανάγκη να απαγορεύονται πράγματα, αλλά πρέπει πάλι και εκεί να υπάρχει μια πειθαρχία. Το παιδί μπορεί να βγει, να πάει ένα σινεμά, θα πάρει ένα popcorn ή μπορεί να φάει και το σουβλάκι του ή την πίτσα του. Πρέπει απλά λίγο, επειδή σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ υπερκατανάλωση αυτών των τροφίμων, πρέπει να υπάρχει μία μείωση και μία συνετή κατανάλωση. Από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να υπάρχει πίεση
Και ψυχαναγκασμός, θα το πω έτσι σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ψυχαναγκασμός. Όλα δηλαδή έχουν να κάνουν μια οργάνωση και λίγο γονέας πρέπει λίγο να συνεννοηθούν και να το προετοιμάσουν τα γεύματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση πάνω στα θέματα διατροφής για να πάμε ανενότητες και να λίγο πιο αρχικά πράγματα. Κυρία, πείτε. Μπορούμε να σταθούμε λίγο στο θέμα των γλυκών. Των γλυκών. Πείτε μου, τι θα θέλετε. Αυτή η κοινωνία που ας πούμε τα γλυκά είναι παντού. Και μιλάμε και για μικρότερες ηλικίες ίσως, παιδιών. Ποια είναι, αν είναι ημερήσια, εβδομαδιαία, ή πώς θα αντιμετωπίζει ο γονιός. Λοιπόν, πώς θα μπορούσατε να διαχειριστείτε την κατανάλωση δηλαδή των γλυκών στα παιδιά. Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Όπως είπα και πριν, δεν χρειάζεται να τα απαγορεύουμε, αλλά μπορούμε ούτε να τα βάζουμε σε συγκεκριμένες μέρες μέσα στην εβδομάδα. Θεωρώ ότι αυτό δεν βοηθάει πολύ την εκπαίδευση του παιδιού ή του αθλητή αντίστοιχα για το πώς μπορεί εκείνος κάποια στιγμή να μάθει να διαχειρίζεται την κατανάλωση γλυκών και γενικότερα του πιο ανθυγιεινού φαγητού. Οπότε εγώ αυτό που λέω πάντα στα παιδιά είναι ότι έχετε στο μυαλό σας ότι εντάξει, ανάλογα και με το πόσα γλυκά τρώγανε πριν, έτσι, σε ένα παιδί μπορώ να του πω εντάξει, πάει ένα γλυκό, μια σοκολάτα την εβδομάδα ή μια κρέμα, κάτι τέτοιο. Σε άλλο παιδάκι όμως που μπορεί να έτρωγε κάθε μέρα γλυκό, δεν θα του πω φάε ένα γλυκό, θα του πω προσπάθησε να φας δύο φορές γλυκό, αλλά προσπάθησε να έχεις λίγο στο μυαλό σου και πότε πραγματικά το χρειάζεσαι, γιατί πολλές φορές απευθυνόμαστε πάμε στα γλυκά κατευθείαν, επειδή πεινάμε πολύ, γιατί έχουμε παραλείψει τα γεύματα που λέγαμε προηγουμένως. Οπότε το μυαλό μας κατευθείαν μας κατευθύνει στο γλυκό, στην παροχή της ενέργειας. Άρα και η τήρηση των γευμάτων άλλο βοηθάει στην αντιμετώπιση αυτή. Μετά μπορεί να είναι το γλυκό να λειτουργεί ως ξεκούραση ενός παιδιού. Όταν είναι πιεσμένο όλη την ημέρα, φτάνει το βράδυ, για παράδειγμα, ή το απόγευμα και θέλει κάτι να τσιμπήσει, μπορεί να είναι από νευρικότητα αυτό και το γλυκό είναι μια... δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Επομένως, γι' αυτό εγώ μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι προσπάθησε να καταλάβεις πότε πραγματικά το θέλεις, γιατί έχεις δύο γλυκά την εβδομάδα, διαχειρίσου τα. Φάτα την Κυριακή, φάτα την Πέμπτη, φάτα το πρωί, φάτα το βράδυ, δεν με ενδιαφέρει. Μάθε λίγο να βλέπεις εσύ το σώμα σου πώς λειτουργεί και τι ανάγκες έχεις. Και έτσι μαθαίνει η καράλληλα να διαχειρίζεται και άλλα πράγματα στη διατροφή του. Αυτό, σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση του αθλητή. Πιο πολύ διατροφική εκπαίδευση, ούτε περιορισμός πολλής, ούτε πίεση, ούτε εξωφρενικά πράγματα, απλά πράγματα, διαχειρίσιμα, επιλογές πολύ έτσι προσιτές και κατανοητές και κάτι που με διευκολύνει όλο το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Σας κάλυψα. Ευχαριστώ. Κύριε. Πείτε. Εγώ δεν δημιουργούνται φλεγμονές απαραίτητα, θα σας πω για κάποιες φλεγμονές μέσα στις διατροφές. Αλλά εγώ μίλησα για μια απαραίτητη φλεγμονή, σε εισαγωγικά, δημιουργείται κατά την άσκηση. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μετά πρέπει να έρθουν κάποια διατροφικά συστατικά και να κάνουν την αποκατάσταση. Εκείνη την ώρα, αν εμείς το γεύμα αποκατάστασης δεν δώσουμε τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός, η φλεγμονή θα παραταθεί. Και αυτό, σε συνδυασμό με την προπόνηση και το πιεσμένο πρόγραμμα του αθλητή, μπορεί να προκύψει κάποιος τραυματισμός πιο εύκολα. Από αυτή την άποψη το είπα, θυμάμαι τη διαφάνεια που αναφέρεστε. Τώρα από την άλλη, εντάξει, όταν υπάρχει ο αποκλεισμός ομάδων τροφίμων, κάποια πράγματα που είναι της μόδας, μην τρώσει δεντάνθρακες για παράδειγμα. Και πάει το παιδάκι και τρώει κάθε μέρα κρέας με σαλάτα. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα, ας πούμε, σε άλλες κακές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Θα αναφερθώ μόνο σε έναν αρκετά όξινο συνδυασμό που μπορεί με τα χρόνια να προκαλέσει φλεγμονές στο γαστρεντερικό,
κάποια γαστρίτιδα, μετά από κάποια χρόνια που μπορεί, αν έχει μάθει ο αθλητής να τρώει έτσι, μπορεί να έχει και πολύ άγχος στη ζωή του, να έχει προσθεθεί κάποια σχολή, κάτι επαγγελματικό. Όλα αυτά λειτουργούν σαν πρόληψη. Πρέπει λίγο να προσέχουμε τους συνδυασμούς για τις φλεγμονές με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα έλεγα ότι τώρα θα φάω εγώ τώρα μια τροφή και θα δημιουργηθεί μια φλεγμονή. Όχι. Από αυτή την άποψη. Ο κ. Κατσαράς. Έλα, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και στον Παναξιακό που τα διοργάνωσε, και γιατί πραγματικά πρέπει να γίνονται συχνά τέτοιες ημερίδες, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ παρατηρώ να υπάρχει ένα μόνιμο άγχος από τους γονείς, γιατί και εμείς γονείς είμαστε, επειδή λόγω ότι είναι αυξημένο το ωράριο που υπάρχουν γενικότερα και η διατροφή δεν γίνεται πολλές φορές όπως τη θέλουμε, δηλαδή δεν τρώνε συγκεκριμένες ώρες. Και τη χάνει όταν σχολάσουν, ας πούμε, κυρίως όταν πάνε ολοήμερο, μπορεί κάποια παιδιά να μην τρώνε, ας πούμε, στο σχολείο. Δηλαδή, τους δίνεις φαγητό, δεν το τρώνε και μετά στο καπάκι έχουν προπόνηση. Και ένα μόνιμο άγχος που υπάρχει πάντοτε είναι μη φας πολύ, γιατί θα πας να κάνεις προπόνηση. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, δηλαδή, τι πρέπει να τρώνε κυρίως, δηλαδή, όταν, ας πούμε, έχουν να κάνουν ένα τρέξιμο, πάνε προπόνηση. Τι θα πρέπει να φάνε τα παιδιά. Γιατί δεν σας παρακολούθησα εσάς, δεν ήμουν στην αρχή, άκουσα τους άλλους δύο και ενδεχομένως να το είπατε. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το άγχος, δηλαδή το ακούω από διάφορους γονείς. Ξέρετε, μην φάνει, μην πάθει τίποτα την ώρα που θα τρέχει, την ώρα που θα κάνει. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ανέφερα στην παρουσίαση, αλλά να το πούμε πιο συγκεκριμένα, ότι πρέπει να τηρούνται κάποια ενδιάμεσα γεύματα. Σε αυτό πάλι το παιδί αθλητής πρέπει να εκπαιδευτεί. Πάλι πρέπει να προετοιμάσει να έχει ένα γεύμα στο σχολείο ή στο σχολείο να κάνει τις πιο υγιεινές επιλογές. Να μην πάρει τη σφολιάτα, ας πάρει και το τόστ. Αλλαντικό, αλλαντικό, δεν πειράζει. Ας πάρει από τη σφολιάτα ένα καλύτερο. Ή μία να έχει φτιάξει εκείνος ένα σάντουιτς από το σπίτι, ειδικά αν ξέρει ότι έχει νωρίς προπόνηση το μεσημέρι και δεν προλαβαίνει να γυρίσει να φάει ένα πλήρες γεύμα. Μπορεί να έχει πάρει. Δύσκολο να πάρει ένα παιδί ταπεράκι, αλλά δεν είναι και κακό, αν θέλει κάποιος να το προσπαθήσει. Μπορεί όμως να έχει φτιάξει μία πλούσια αραβική, ας πούμε, με κοτόπουλο, να είναι γεύμα δηλαδή. Τυρί, κοτόπουλο, λαχανικά και σως κάτι που θέλει. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως γεύμα. Ή μπορεί να εμπλουτίσει με πολλά σνακ, μπανάνα, βάρα, σπιτική πίτα. Και ώστε να φτάσει με μια χαρά διαθεσιμότητα ενέργειας και θρεπτικές θετικά μέχρι την άσκησή του. Τώρα, αν έχει φάει ένα διάβασο γεύμα νωρίς στο σχολείο και γυρνάει, προλαβαίνει να φάει στο σπίτι, αλλά δεν προλαβαίνει να φάει τόσο για να πάει προπόνηση, γιατί κάποια παιδιά δεν μπορούν να πέψουν την τροφή ούτε στις 3 ώρες και άλλοι δεν έχουν καμία ενόχληση στη 1,5 ώρα. Το σωστό είναι να αφήνεται ένα περιθώριο από το κυρίως γεύμα γύρω στις 3 ώρες σίγουρα. Οπότε, σε εκείνη την περίπτωση, αν προλαβαίνουμε, τρώμε ένα πλήρες γεύμα. Αν είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει πιο ευαίσθητο στομάχι, μπορεί να φάει το ίδιο γεύμα σε μισή ποσότητα από όλα, δηλαδή μισή πιζόλα, μισή ποσότητα ρύζι, τα λαχανικά του. Και μετά να φάει λίγο πριν την προπόνηση, είπα για ένα γεύμα μικρό πριν την προπόνηση. Αυτό μπορεί να είναι ένα φρούτο, μπορεί να είναι μια φρουτανιά με λίγο τυρί, να το κρατήσει. Αν κάνει μετά και το γεύμα αποκατάστασης, δεν θα έχει πρόβλημα. Και τώρα μιλάω για φυσιολογικές προπονήσεις. Αν είναι πολύ παρατεταμένη η διάρκεια της προπόνησης, ίσως να πρέπει να καταναλώσει και εκεί πάλι κάτι ενδιάμεσα. Μετά, αν κρατάει δηλαδή πάνω από 2 ώρες η προπόνηση, πάνω από 1,5. Πάλι έχει έτσι κάποιους έξυπνους χειρισμούς με εύκολες επιλογές, γιατί τα παιδιά εντάξει δεν μπορούν να τρώνε περίεργα φαγητά συνήθως. Για να μπορέσει να μην μείνει νηστικό το παιδί. Είπατε πριν ότι να δώσουμε, ας πούμε, αντί για μία φορά, 2 φορές γλυκό την εβδομάδα. Αυτό δεν θα φέρει αντίδραση στο παιδί.
Είναι καλό, ας πούμε, να τρώει κάτι πολύ μικρό κάθε μέρα ή να τρώει, όπως είπατε, μια κρέπα. Μπορεί να τρώει κάτι μικρό κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν είναι μια πρακτική που την ακολουθούν, από ό,τι έχω δει, από την εμπειρία μου, τα παιδιά. Δεν θα κάτσουν να φάνε ένα κομματάκι σήμερα για σοκολάτα, αύριο άλλο ένα. Συνήθως δεν το κάνουν. Συνήθως πάνε και τρώνε τη μερίδα το γλυκό. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Αν είναι ένα παιδί, αν μιλάμε για ένα παιδί που του αρέσει αυτή η συνήθεια και το ικανοποιεί, εννοείται δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα υπάρχουν και γλυκά που είναι χειρότερα και γλυκά που είναι καλύτερα. Η μαύρη σοκολάτα, ξέρουμε, έχει το κακάο, είναι καλύτερη από τη γάλακτος, αν του αρέσει το παιδιού. Ή μπορεί να είναι ένα σπιτικό γλυκό. Πάντα είναι προτιμότερο. Δηλαδή, ακόμα και για πρωινό, ένα σπιτικό κέικ είναι μια καλή επιλογή μαζί με το γάλα του παιδιού. Δεν είναι κακή επιλογή. Εντάξει, είναι γλυκό, δεν μας πειράζει, είναι θρεπτικό. Το έχει δηλαδή συστατικά καλύτερα από αυτά που είναι του συσκευασμένου. Το προτιμάμε. Μπορεί, αν είναι μια μαμά που μαγειρεύει, ένας μπαμπάς που μαγειρεύει και του αρέσει να φτιάχνουν γλυκά, μπορεί να είναι ένα λίγο πιο υγιεινό cheesecake. Μπορεί να είναι τέτοιες λύσεις. Μπορεί να είναι ένα μπισκότο ολικής άλεσης με λίγο τυρί, κρέμα, light, ας πούμε, και μαρμελάδα που έχει ακριβώς την ίδια γεύση. Αν θέλει εκείνη την ώρα έτσι κάτι γρήγορο. Τώρα σκέφτομαι κι εγώ κάτι πρακτικό που να μην ήταν τόσο. Γιατί μπορεί ένα παιδί να έχει πιο πολύ λιγούρα μια εβδομάδα. Να είναι λίγο πιο πιεσμένο και να θέλει λίγο. Να του έρχεται πιο πολύ και να νιώθει πιεσμένο. Μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες λύσεις. Απλά πάντα βλέπουμε από πού ξεκινάμε. Και ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις αλλαγές κατευθείαν, γιατί κάθε παιδί έχει άλλες ανάγκες. Μπορεί να εντοπίσω εγώ ότι πρέπει να γίνουν 10 αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες ενός παιδιού. Μέσω της διατροφικής εκπαίδευσης εστιάζουμε στα πιο σημαντικά ή στα πιο διαχειρίσιμα και το πάμε βήμα-βήμα πάντα. Χωρίς να πιέζουμε. Γιατί μπορεί πολλές φορές η πίεση ή να πιέζουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή να πιέζουμε επειδή, εντάξει, του το έχω πει και δεν το κάνει, 100 φορές, αφού ξέρει. Δεν πιέζουμε γιατί μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί το παιδί να αρχίσει να τρώει 2 φορές την ημέρα γλυκό και να μην το κάνει ούτε επίτηδες. Μπορεί να του δημιουργηθεί αυτή η συνήθεια, να μην το κάνει, να μην σκεφτεί ότι τώρα θα πάω κόντρα στον μπαμπά μου. Απλά να του δημιουργηθεί αυτή η θέληση. Αυτά μπορεί να τα εξηγήσει καλύτερα και η κυρία Σκούρα, βέβαια, το πώς λειτουργούν αυτές οι ψυχικές μεταβολές. Θέλετε να σας κάλυψα? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Πείτε. Όσοι έχω ασχοληθεί αρκετά με τον γυναικείο αθλητισμό, έχω παρατηρήσει πολλές φορές τα κοριτσάκια περισσότερο να μετράνε τις θερμίδες με πολύ φανατικό, ας πούμε, μετράνε μόνο τις θερμίδες τους και όχι τα θρεπτικά συστατικά, αυτά που μπορούν να εκλάβουν. Έχω παράδειγμα να σας πω ότι έχω πει σε αθλητριά μου γιατί δεν τρως μια μπανάνα και λέει όχι γιατί έχει πολλές θερμίδες. Uh-huh. Γιατί δεν τρως φουντούκια, όχι γιατί έχουν πολλές θερμίδες. Δεν τρώω αμύγδαλα γιατί έχουν πολλές θερμίδες. Και προτιμούν να φάνε ένα κουλούρι ή παξιμάδι, δεν ξέρω εγώ. Σας δίνω κάποια παραδείγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι ούτε ενεργειακά ως προς την προπόνηση, ούτε θερμικά προς αυτές. Και περισσότερο το παρατηρώ αυτό στα κοριτσάκια, κατά βάση. Ναι, έχετε δίκιο. Να πω αρχικά ότι δεν είναι σωστό ένα παιδί να μετράει τίποτα. Ούτε θερμίδες, ούτε τίποτα. Πρέπει να τρώνε. Καλύτερα να μ' ακούνε και τα παιδιά σε αυτό. Πρέπει να τρώνε σίγουρα φρούτα και λαχανικά. Το ότι έχει μια μπανάνα τόσες θερμίδες, έχει όμως και πάρα πολύ καλή θρεπτική αξία. Οπότε πρέπει να το τρώνε. Πολλές φορές οι θερμίδες δεν αντικατοπτρίζουν το πόσο καλό είναι ένα τρόφιμο. Είναι πολύ προτιμότερο να φάμε, μπορεί κάποιες φορές να φάμε ένα τρόφιμο το οποίο έχει πολύ παραπάνω θερμίδες, αλλά είναι θρεπτικό, από ένα τρόφιμο το οποίο δεν μας προσφέρει σχεδόν τίποτα, όπως για παράδειγμα το κουλούρι. Ναι, μεν είναι, μπορεί να είναι πρακτική λύση, δεν είναι κακό, πολύ κακό τρόφιμο, αλλά δεν θα δώσει metalike με στοιχεία. Θα δώσει υδατάνθρακα και μέχρι εκεί, και κάποια ζάχαρη. Οπότε,
Σίγουρα πρέπει να τρώμε το φρούτο, ανεξάρτητα του τι φρούτο είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι θερμίδες στα φρούτα, εκτός αν ένα παιδί τρώει φρουτοσαλάτα το μεσημέρι, φρουτοσαλάτα πριν κοιμηθεί. Δηλαδή, για να φτάσει κάποιος να υπερβεί και να χαλάσει τη διατροφή του από τα φρούτα, πρέπει να γίνει κάτι εξωφρενικό, εξωπραγματικό, που δεν συμβαίνει συνήθως. Δεν είναι το πρόβλημα στις θερμίδες, στα φρούτα, στο αν η ντομάτα ή το παντζάρι παχαίνει, γιατί τα έχω ακούσει και αυτά. Αυτά δεν ισχύουν. Τίποτα δεν παχαίνει και τίποτα δεν αδυνατίζει. Πάντα πρέπει όλα να τηρούνται με μέτρο και να ελέγχουμε τους συνδυασμούς, όπως είπαμε, σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες. Ούτως ή άλλως όλοι θα το έχουμε δει γύρω μας. Άλλα παιδιά τρώνε πάρα πολύ και είναι αδύνατα, άλλα παιδιά τρώνε λιγότερο και είναι πιο εύσωμα. Βλέπουμε πάντα άλλες διαφορές, οπότε πραγματικά ένα παιδί μόνο του να διαχειριστεί τις θερμίδες δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τα διατροφής? Ωραία. Λύση μια απορία. Ο Μάικλ Φέρμπς που έφαγε 12.000 θερμίδες την ημέρα που έτρωγε, ισχύει, είναι πραγματικό ή είναι απλά του τύπου ιστορία? Καλά, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες του τι κάνει ο καθένας, με διαλυματικές νηστείες, με άλλες δίαιτες, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Πάντως το ότι μπορεί να δημιουργηθεί, να υπάρξει μια εξαίρεση σε κάτι ή κάποιος νόμιζε ότι έκανε το τάδε και τον βοήθησε σε χίλια δυο πράγματα και τον έκανε Θεό. Αυτά δεν μπορούμε να τα γενικεύσουμε και να τα πούμε στον κόσμο ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Γιατί είναι πολλά πράγματα που όταν κάποιος θεωρεί ότι πήρε αυτό το ρόφημα και με βοήθησε σε αυτό, ενώ έχει κάνει άλλες χίλιες δύο αλλαγές, ας πούμε, στη διατροφή του, μετά δεν μπορείς κι άλλο να το συζητήσεις. Είμαστε πάντως σε ένα νησί το οποίο λατρεύει τα λοιπά. Τα τυριά. Και εγώ λατρεύω τα τυριά σας. Εντάξει, από αυτή την άποψη, πολύ σωστά. Απλά πάλι πρέπει να προσέχουμε τους συνδυασμούς. Όταν θα έχουμε το τυρί και θα φάμε μπόλικο, μη φάμε και κρέας. Να συνοδεύσουμε τα ζυμαρικά μας με το τυρί αν είναι μπόλικο. Ή πάλι με το κρέας αν είναι μπόλικο, με τα ζυμαρικά μας ή την πατάτα μας. Μην είναι όλα μαζί. Να ελέγχουμε λίγο τη μερίδα μας. Περνάμε τώρα στην κυρία Σκούρα, έχουμε καμία ερώτηση. Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο, κυρία Τσιμπίκο. Για να πω και εγώ ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και έχω περάσει πολύ όμορφα. Μας έντυξε τον όρος. Ναι, συγγνώμη. Κυρία Σκούρα, συγχαρητήρια και πάλι για την παρουσία σας. Μας δώσατε μια πτυχή που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Το κομμάτι της ψυχολογίας των αθλητών δηλαδή. Θα ήθελα, μιας και εστιάσετε πάρα πολύ σε αυτό, να μας πείτε με ποιο τρόπο, και το λέω από δύο πλευρές, από την πλευρά των συναθλητών και από την πλευρά των προπονητών, διοικητικών ή όλων των υπολείπων ενηλίκων που εμπλέκονται σε μια ομάδα, με ποιο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μια υγιή ενσωμάτωση ενός παιδιού, ενός εφήβου ηλικίας 12 έως 16 ετών, ας πούμε, στην ομάδα. Ποιες πρέπει να είναι οι παράμετροι που θα εστιάσουμε περισσότερο ώστε να μπορέσει ένα παιδί να γίνει δεκτικό στην ομάδα, ανεξαρτήτου ταλέντου, κλίσεων κλπ. Ωραία. Σε γενικές γραμμές, εγώ να πω ότι έχουμε καταφέρει πολλά με το ότι είναι ήδη στον αθλητισμό ένα παιδί. Από εκεί και πέρα, για να πάρει τα μέγιστα ωφέλη, ένα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό τέλος πάντων, είναι να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη, να υπάρχει κατάλληλη επιστημονικότητα μέσα σε ένα σωματείο. Γιατί λέμε αθλητισμός και δεν σκεφτόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι μια επιστήμη, έτσι, και απαρτίζεται από πάρα πολλές ειδικότητες. Οπότε θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι στο χώρο της διοίκησης, είτε είναι προπονητές, γυμναστές, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, ό,τι μπορεί να προσφέρει ένα σωματείο, γιατί είναι και εποχές δύσκολες και δεν μπορείς να έχεις όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, ας πούμε, μπορούν να γίνονται κάτι αντίστοιχο όπως το σημερινό, όπου υπάρχει μια ενημέρωση. Το θέμα είναι, λοιπόν, να υπάρχει μια διεπιστημονικότητα, να υπάρχει μια παιδαγωγική βάση. Γιατί είναι σημαντικό και πολύ συχνά το βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές από προπονητές μέσα στο πλαίσιο του γηπέδου. Οπότε εστιάζουμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, δυστυχώς. Και από εκεί και πέρα
βάζουμε και σαν οδηγό μας το ότι είναι δυσάρεστο σε αυτό που θα πω για τους αθλητές, ότι ελάχιστοι θα φτάσουν σε ένα επίπεδο επαγγελματικό που θα ζουν από αυτό και θα είναι στην ελίτ των αθλητών. Τα ποσοστά, ας πούμε, που βγαίνουν από έρευνες, εγώ θα σας πω για το ποδόσφαιρο που έχω στο μυαλό μου, σκεφτείτε στην Αγγλία, που στην Αγγλία υπάρχει μια οργάνωση, αν με τι άλλο, εξαιρετική στο θέμα των ακαδημιών. Από τα 10.000 παιδιά, το 1% θα παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο και όχι απαραίτητα σε κορυφαίες ομάδες. Μιλάμε τώρα για ελάχιστα, έτσι, ελάχιστα άτομα που τα καταφέρνουν. Εντάξει, το ποδόσφαιρο βέβαια είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι πιο μαζικό. Απλά το θέμα είναι να βάλουμε σαν οδηγό μας το ότι κάνουμε τον αθλητισμό και δημιουργούμε ένα πλαίσιο και ένα περιβάλλον στο σύλλογο που θα είναι ποιοτικό, αυτό πάνω απ' όλα. Και όχι μόνο αυτό που είπε πριν και η κυρία Βελέτζα, όχι μόνο για την νίκη, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Θέλουμε να ευχαριστιούνται τα παιδιά πάνω απ' όλα αυτό που κάνουν, να περνάνε καλά και αυτό θα τους βοηθήσει και στις δεξιότητες ζωής. Γιατί τα life skills, τα λεγόμενα, δεξιότητες ζωής στον αθλητισμό που παίρνουν τα παιδιά, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Το ότι μαθαίνουν να είναι πειθαρχημένα, το ότι μαθαίνουν να έχουν συνέπεια. Γιατί ένας αθλητής που δεν έχει συνέπεια στην απόδοση δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά ή που δεν είναι πειθαρχημένος. Αυτά τα μεταφέρουν στη ζωή τους μετά. Όταν θα περάσουν σε μια σχολή, όταν θα δουλεύουν κάπου, θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το να μην τα είχαν διδαχτεί στο πλαίσιο του αθλητισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλέψουμε μια ερώτηση που ήθελα να κάνω ο Νάσο, να την πω γιατί την έκλειψα πριν την είδα που την έκανε. Σε πολλά παιχνίδια, κυρίως σε μικρές κατηγορίες, σε ομαδικά σπορ, έχουμε δει η μία ομάδα να κερδίζει την άλλη με μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, είπαμε για κάτι σπορ 20-0, 18-0, 14-14. Πρόσφατα στην Αγγλία, νομίζω στην Αυστρία, ένας προπονητής απολύθηκε γιατί άφησε την ομάδα να πάει σε ένα τέτοιο σκορ και να έγινε πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση εκεί, γιατί άφησε την ομάδα να πάει τόσο πολλά σκορ. Θέλουμε την άποψη σας όσον αφορά αυτό. Πώς επηρεάζει τη ψυχολογία των παιδιών αυτό το παιχνίδι? Εγώ να πω και κάτι που έγινε στα ελληνικά δεδομένα πριν κάνα μήνα, που με έναν πολύ γνωστό πρώην μπασκετμπολίστα, τον Οικονόμου. Τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος το ανήρτησε και σχετικά στα μέσα δικτύωσης, όπου η Ακαδημία του, θυμάστε το συντριπτικό σκορ, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς. 123-13, αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετικό. Και όχι μόνο αυτό, σημείωσε το ότι οι γονείς, καλά τα παιδιά, εντάξει, οι γονείς πανηγύριζαν μαζί με τον προπονητή. Τέτοια πράγματα είναι, εντάξει, παίρνουν το ότι αντιδιοντολογικά πλήρως και στο όριο του ανήθικου, ας πούμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όχι απλά πλήττονται, είναι πολύ ένας λόγος που μπορεί να το οδηγήσει και εκτός αθλητισμού. Γιατί η αυτοπεποίθησή τους χτίζεται μέσα από τα αποτελέσματα και μπορεί να μην είναι νίκη, αλλά να είναι προσπάθεια. Αλλά όταν βλέπεις μια τόσο χαοτική διαφορά, λες τώρα κάτι λάθος κάνω και κάτι άλλοι έχουν που εγώ δεν το έχω, άρα γιατί να συνεχίσω? Γιατί να έχω δύναμη να πηγαίνω στις προπονήσεις, να αφιερώνω χρόνο σε αυτό, αν τελικά δεν μου δίνει την ευχαρίστηση του ότι συμμετέχω σε ένα άθλημα σχετικά επίσης όρης, γιατί επίσης όρης δεν είναι πάντα. Αλλά, ναι, εντάξει, τέτοιες καταστάσεις εγώ πιστεύω ότι όχι απλά πρέπει να καταδικάζονται. Το έχω δει και πολύ πρόσφατα σε K10, που με αυτά τα παιδάκια ασχολούμαι υπό άλλη μορφή, παιγνιώδη μορφή περισσότερο, δίνουμε όμως κάποια ψυχολογικά ερεθίσματα, και να είναι 10-1 εις βάρος των δικών μου παιδιών τέλος πάντων και ο προπονητής να φωνάζει της αντίπαλης ομάδας «Μη χαλαρώνουμε, μη χαλαρώνουμε», δηλαδή γελιότητες, συγγνώμη κιόλας. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Να πω ότι ενημερωτικά τελείως, ειδικά στην καλαθοσφαίριση στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρωσία, υπάρχει ο κανόνας των 20 πόντων. Είναι δηλαδή ένας κανόνας που έχουν θεσπίσει εκεί ομοσπονδίες σε πρωταθλήματα αναπτυξιακά, ώστε όταν υπάρχει χαοτική διαφορά μεταξύ των ομάδων, ο αγώνας να μην καταλήγει 123-13, αλλά να κλείνει στους 20 πόντους. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Συνεννοούνται οι δύο προπονητές μεταξύ τους. Μπαίνουν αθλητές που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στα άλλα παιχνίδια και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια χαλαρότητα από την πλευρά του νικητή
και ένας σεβασμός προς τον ιτημένο. Να ρωτήσω, απέχουμε πολύ από θέσπιση τέτοιων κανόνων εδώ? Ίσως να μην είμαι κατάλληλη να απαντήσω σε αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν λογικές και νοοτροπίες πολύ παλαιών χρόνων στο επίπεδο των αναπτυξιακών. Και αυτό είναι πολύ κρίμα, γιατί στις υποδομές στηριζόμαστε. Και βλέπουμε κάποιες λογικές πραγματικά εξαιρετικά πεπαλαιωμένες, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, και στα διατροφικά και στα ψυχολογικά, στα πάντα. Οπότε νομίζω ότι σχετικά μακριά είμαστε, αλλά υπάρχουν κάποια πραγματάκια που γίνονται, ναι, φως στο τούνελ. Δηλαδή και το σημερινό είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, σαν διοργάνωση, και στην Αθήνα πάλι κάποια αθηναϊκά σωματεία και εκεί προσπαθούν. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι στους άντρες αυτό δεν ισχύει, έτσι. Υπάρχει και ο γνωστός της Χέας Βελέτζα, ο κύριος Ομπράντοβιτς, ο οποίος θεωρεί ότι στον αγώνα πρέπει να δείξει στον αντίπαλο την αδυναμία σου, οπότε σε χτυπάω συνέχεια. Εντάξει, λέμε τώρα για αναπτυξιακά. Λοιπόν, ο κύριος Ομπράντοβιτς θέλει να κάνει μια ερώτηση. Συγχαρητήρια καταρχάς για την ημερίδα αυτή που κάνατε. Ήταν χρήσιμη. Πήραμε πάρα πολλά, παρόλο που και εμείς είμαστε γυμναστές. Ζούμε σε αυτό το χώρο. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία η μερίδα. Και να συνεχίζονται και άλλες μερίδες τέτοιες. Πάνω σε αυτό το θέμα, τα πολλά γκολ που λέτε, δεν έχει μόνο ευθύνη, θα έλεγα, ο προπονητής, αλλά και η διοργανώτερη αρχή. Δηλαδή, οι ΕΠΣ βάζουν όρο ότι πρέπει, λέει, να μετρήσει καλύτερη επίθεση σε περίπτωση που έχουμε ισοβαθμία δύο σωματείων. Οπότε, λοιπόν, αυτή είναι, έχει την κυρία ευθύνη για μένα. Και μετά ο προπονητής φυσικά. Ο οποίος προπονητής πρέπει να το χειριστεί καλύτερα, να κάνει τις αλλαγές του, να παίξουν και άλλα παιδιά και να μην βάζει μέσα τους ικανούς και τους βασικούς πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε εδώ, την έψη κλάδων. Να μην υπάρχει αυτή η προκήρυξη, αυτός ο κανονισμός. Γιατί πληρώνουν τα παιδιά και τα βγάζουμε το χώρο. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Έτσι αυτό ακριβώς είναι που λέτε. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε θέματα που έχουν και δεν σπινήσει εδώ. Αθλητισμό, διότι πολλά παιδιά στην ηλικία τους κατακρίνουν είτε την επιτυχία τους είτε την αποτυχία τους. Mm-hmm. Πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό? Εννοείς άλλα παιδιά ότι γενικότερα θα ακούσεις, τώρα το προσωποποιώ, αλλά εννοείται για όλα τα παιδιά, θα ακούσετε πολλά σε όλη τη διαδρομή που θα κάνετε σαν αθλητές, από το ότι οι επιτυχίες σας μπορεί να ήταν τυχές, ότι εντάξει, δεν κάνετε και κάτι σημαντικό, και σιγά τι θυσίες τώρα είναι αυτά. Και γιατί να δίνουμε μόρια σε αθλητές, ας πούμε, αφού κάνουν κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Ή και στο κάτω-κάτω αυτό το ότι εντάξει, μωρέ, γιατί κάνεις, κλωτσάς μια μπάλα ή πηδάς ύψος ή κάνεις ένα άλμα και τι έγινε. Το σημαντικό είναι να φτιάχνουμε σιγά-σιγά μια νοοτροπία σαν αθλητές και να θωρακίζουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να τον προστατεύουμε από τέτοιες καταστάσεις. Θα ακούσουμε πάρα πολλά, ο καθένας τον κλάδο του. Και θα πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας πολλές φορές και να μας επηρεάζει. Και να θυμάσαι και αυτό που σου είπα, που είπα πριν, ότι τελικά μπορούμε να απομονώσουμε λίγο τις φωνές της γύρω-γύρω, αλλά αυτά που λέμε εμείς στον εαυτό μας, πόσο θα τα εσωτερικεύσουμε εμείς. Δηλαδή, μπορεί να πει ένας που το έχουν πει πάρα πολύ, πίστεψε με σε μένα, έλα τώρα, μωρέ, τι ξέρεις εσύ από μπάλα, ας πούμε, τι ξέρεις εσύ από. Γιατί να μας μιλήσεις για ψυχολογία. Εγώ το θέμα είναι αν θα το βάλω μέσα μου αυτό το πράγμα, θα το εσωτερικεύσω και θα πω τελικά πως έχει δίκιο. Ή θα πω ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, ο καθένας έχει από μία άποψη, αλλά δεν δίνω σημασία σε τέτοιες απόψεις. Και συνήθως όταν συνεργαζόμαστε και οι αθλητικοί ψυχολόγοι με τους αθλητές, δουλεύουμε και αυτό το κομμάτι. Να γίνει ανθεκτικός ο αθλητής, να γίνει πιο σκληρός. Τώρα, ειδικά με τα social media, υπάρχει πάρα πολύ κατακραυγή σε πάρα πολλούς αθλητές που ακούνε πραγματικά ό,τι υπάρχει. Από το έναν άνθρωπο που μπορεί να μην έχει ακουμπήσει ποτέ σε ένα γήπεδο, ας πούμε, να μην έχει πατήσει σε γήπεδο, και ακούνε άντε εσύ που παίρνεις τόσα λεφτά και τα έχεις όλα λυμμένα και. Δεν πρέπει να μας αγγίζει. Βέβαια, θέλει δουλίτσα. Δεν είναι από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι όμως ένας λόγος που ποτέ δεν πρέπει να, να βγάλει το εκάστοτε παιδί έξω από τον αθλητισμό. Κλείνουμε τα αυτιά μας, δεν ακούμε. Ευχαριστώ να ρωτήσω που ήδη βλέπω. Γεια σας. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός μας, σε εμάς τους πολιτές που ασχολούμαστε με φίλους και ίσως και σε ενέργειες ηλικίες,
είναι ότι τα παιδιά, λόγω του μεγάλου και του προγράμματος, του βαρύ προγράμματος που έχουν, ας πούμε, στην καθημερινότητά τους, το πρώτο πράγμα που παρατάνε είναι ο αθλητισμός. Και δεν μπορούμε να βρούμε τρόπους να σου εξηγήσουμε ότι όλη η ζωή, ας πούμε, είναι γενικότερα μια πίεση, πρέπει να τα βγάλεις πέρα και. Πολλά παιδιά και πολλά παραδείγματα, στην ηλικία της δευτέρας λυκείου και έπειτα, παρατάνε τον αθλητισμό, γιατί είναι το εύκολο και το πιο, ας το πούμε, άχρηστο για αυτούς, το οποίο θα έπρεπε να παρατήσουν ώστε να βγάλουν εις πέρα στο πρόγραμμά τους, με τα μαθήματά τους, τα οδεία τους, όπως είπατε πριν κτλ. Είναι ο προβληματισμός τον οποίο έχουμε όλοι, νομίζω, προπονητές και δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Είναι λίγο εξορισμό τι γίνεται αυτό στην Ελλάδα, δυστυχώς, και το καλλιεργούμε κι εμείς σαν νοοτροπία. Όπως καλλιεργούμε, γιατί πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση αντίστοιχη, ότι καλλιεργούμε πάρα πολύ το άγχος στην περίοδο των Πανελληνίων, για παράδειγμα. Και όλο αυτό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σαν αντίληψη, είναι το ότι εγώ ξέρω το ότι με το που πάω Δευτέρα Λυκείου και βαραίνει το πρόγραμμα, εντάξει, θα παρατήσω. Το θέμα είναι ότι ούτε καλό θα τους κάνει σε επίπεδο ψυχολογίας καθαρά, γιατί, αλλά και φυσιολογίας, γιατί τώρα ξαφνικά ένας αθλητής, ένα παιδί που έχει μάθει από μικρός να είναι κάθε μέρα σε ένα αγωνιστικό χώρο, ξαφνικά στερείται αυτό. Πιστέψτε με, δηλαδή, οι ώρες αυτές δεν θα αποτελέσουν πλεονέκτημα, δεν κέρδισε ώρες. Έχασε σε πάρα πολλά άλλα στην ουσία. Συνδυάζεται πάντως 100%. Καλό είναι οι προπονητές από τη δική σας θέση να τους επιβεβαιώνετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι δεδομένο και ερευνητικά αυτό, ότι συνδυάζεται ακόμα και ένα καλό επίπεδο αθλητισμού με τις σπουδές. Έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα που λειτουργούν μαζί και πηγαίνουν αυτά μαζί. Όπως επίσης και να καθησυχάσετε και τους γονείς γύρω από αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, είναι αυτό. Εμείς οι προπονητές τα λέμε συνέχεια, απλά οι γονείς είναι. Χρειάζεται να καταλάβετε ότι είναι πολύ πολύ καλύτερο από το παιδί να κάθεται μπροστά σε ένα βιβλίο και στο οποίο μπορεί να είναι στην ίδια σελίδα. Πιστέψτε με, γιατί και εγώ το έχω βιώσει αυτό. Επί μισή ώρα και να έχει γίνει το κεφάλι σου καζάνι, να πας και να κάνεις μία ώρα προπόνηση. Εντάξει, σίγουρα θα μειωθούν οι προπονήσεις. Εγώ δεν λέω ότι είναι απαραίτητο να κάνεις full time. Μπορεί να μειωθεί, να χάσει μία προπόνηση, ας πούμε, τη βδομάδα. Εγώ είχα πολλούς αθλητές πέρσι που έδιναν πανελλήνιες. Ένας εξ αυτών έπαιζε σε πολύ καλό επίπεδο. Και συνέχιζε χάνοντας κάτι λίγο, αλλά κρατώντας αυτό. Γιατί ύστερα, εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο να επαναφέρεις την κατάσταση στην οποία ήσουν. Γίνεται και αυτό, να το ξαναπιάσεις, αλλά γιατί όχι. Δηλαδή, οι γονείς δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι, ότι θα μου στερήσει την επιτυχία. Και ας μην το κάνουμε αυτό τόσο πολύ, ας μην το τονίζουμε. Όχι, δίνεις πανελλήνιες, κρίνεται το μέλλον σου. Τίποτα δεν κρίνεται. Το μέλλον των παιδιών σίγουρα δεν κρίνεται από τις πανελλήνιες. Έχω πολλά παραδείγματα τα οποία δεν αφήνουν καν την συζήτηση. Δηλαδή, όταν τους λες ότι ίσως να μην είναι και η καλύτερη λύση αυτό το να σταματήσει τον αθλητισμό, δεν το δέχονται ούτε καν ως προς συζήτηση. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι κάθε. Ναι, η κατάσταση. Είναι η αντίληψη καμιά φορά παγιωμένη, δυστυχώς. Ωραία, μιλήστε δυνατά. Είπαμε πριν για την ότι στην αθλητική ψυχολογία ένα σημαντικό πράγμα είναι η αυτοπεποίθηση. Αν όχι το πρώτο, και ένα από τα σημαντικά. Η αυτοπεποίθηση, λοιπόν, αν μπορούσαμε να βάλουμε ποσοστά της 100, πόσο επηρεάζεται από το οικογενειακό περιβάλλον και πόσο επηρεάζεται από έναν προπονητή, παύλα γυμναστή. Και ένα δεύτερο, αν οι γυμναστές, παύλα προπονητές, όπως είπα, έχουν σχέση με την αθλητική ψυχολογία, δηλαδή περνάνε κάποια σεμινάρια, μερώνονται ή όλα αυτά, τέλος πάντων. Ωραία. Δεν θα σας μιλήσω ακριβώς με ποσοστά, γιατί δεν θα είμαι επιστημονικά σωστή.
Δεν έχω κάποια δηλαδή έρευνα μπροστά μου, αλλά γενικά από αυτά που βλέπουμε και από αυτά που υπάρχουν μέχρι στιγμή στα δεδομένα, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει, η αυτοπεποίθηση μάλλον επηρεάζεται σίγουρα από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε η υπερβολική αυτοπεποίθηση καμιά φορά, γιατί μιλάμε συνήθως για έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλά μπορούμε να πάμε και στο άλλο άκρο, γιατί εμείς θέλουμε μια μέση κατάσταση πάντα σε αυτό, την ιδανική, αν θέλετε, αυτοπεποίθηση. Επηρεάζεται σίγουρα από το οικογενειακό περιβάλλον και είναι αυτό που λέμε, το ότι όταν πιέζουμε υπερβολικά το παιδί και το δημιουργούμε πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες, η αυτοπεποίθηση με το άγχος μπορεί να παίξουν έναν περίεργο ρόλο σε όλο αυτό. Ο προπονητής για μένα παίζει επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το πώς διαχειρίζεσαι την προπόνηση του παιδί, το τι feedback, η ανατροφοδότηση που δίνεται σαν προπονητές, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για να μπορέσει ο αθλητής και να καταλάβει τι κάνει λάθος και τι κάνει σωστά, αλλά και να φτιάξει το mentality και όλη αυτή την ψυχολογία που λέμε. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε προπονητές που λένε και δημιουργούν μια σύγχυση. Το κατάλαβες? Ναι, το κατάλαβα. Δεν έχει καταλάβει απαραίτητα. Το να επιδοκιμάζουμε σαν προπονητές, να ενθαρρύνουμε, επίσης είναι πολύ σημαντικό και είναι καθοριστικό για να φτιάξει ένα παιδί αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα έλεγα ότι από τη δική σας τη σκοπιά μπορείτε, έχετε πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο να το δουλέψετε αυτό και με κάποιες τεχνικές, ας πούμε, που είναι πολύ απλές και μπορεί ένας προπονητής να τις εντάξει στο πλαίσιο της προπόνησης, να δουλέψει το κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Τώρα για το δεύτερο σκέλος που είπατε, υπάρχουν, ναι, πλέον και υπάρχουν και σχολές, ας πούμε, που όπως ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, όταν παίρνεις τα UEFA, BSA κλπ, γίνονται κάποια σεμινάρια ψυχολογίας. Είναι περισσότερο, υπάρχει μια εκπαίδευση πλέον. Θεωρώ ότι πάμε λίγο καλύτερα. Και το βλέπω και στο πόσο αναζητάει πλέον και το σωματείο, εκάστοτε σύλλογος, λίγο παραπάνω και το κομμάτι αυτό, το ψυχολογικό. Αλλά υπάρχει περιθώριο, σας λέω, τεράστιο. Δηλαδή, τι να πω, 4 τεχνικές να μαθαίνανε οι προπονητές και να τις βάζανε, να τις ενσωματώνανε μέσα στην προπόνηση, εγώ πιστεύω θα είχαμε θεαματική αλλαγή τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, το πώς νιώθουν οι αθλητές. Και μετά και στην απόδοση, σίγουρα. Δηλαδή, π.χ. Το να πάρεις μια αναπνοή πριν τη βολή, δηλαδή που το βλέπουμε εδώ, ως Πανούλης, δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα με την τρίπλα και την αναπνοή. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ψυχολογική τεχνική, ας πούμε. Ή η ρουτίνα του Ρονάλντο πριν βαρέσει το πέναλτι. Δεν είναι συγκεκριμένη. Εγώ πάντα βάζω τα ποδοσφαιράκια μου να μου λένε τι κάνει. Όλο αυτό μπορεί να το περάσει ο προπονητής πολύ πιο εύκολα πολλές φορές και από τον αθλητικό ψυχολόγο. Γιατί τον προπονητή τον έχουμε εκεί που τον έχουμε. Τον αθλητικό ψυχολόγο λίγο τον βλέπουμε καχύποπτα ακόμα. Αλλά είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και έχετε τη δύναμη να τα μεταφέρετε. Πραγματικά επιστημονικές ομιλίες σας. Μία ερώτηση που αφορά και ομαδικό άθλημα ποδόσφαιρο που είπατε, για τα ομαδικά και επειδή έχετε ασχοληθεί περισσότερο. Έχουμε μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έχουμε μια σειρά αγώνων, πρωτάθλημα. Πώς θα πάρουμε το καλύτερο, κατά την άποψή σας, αποτέλεσμα από τους αθλητές μας, ομαδικά μιλάω, όταν πιέζουμε την ομάδα, όταν όλη την εβδομάδα την έχουμε σε ένταση γύρω από το παιχνίδι, στην πίεση, καταλαβαίνετε τι λέω, πάνω στο αγωνιστικό αποτέλεσμα ή όταν κάνουμε χαλαρή προσέγγιση? Εντάξει, είναι αρκετά σχετικό. Έχει να κάνει με τις προσωπικότητες που υπάρχουν, με τη διαχείριση εκ μέρους του προπονητή, των προσωπικότητων. Γιατί για μένα, όχι για μένα, για την αθλητική ψυχολογία, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα. Κάποιες φορές έχουμε δει ότι πιο χαλαρές προσεγγίσεις δίνουν πιο χαλαρούς παίκτες, κατάλληλα ενεργοποιημένους, ειδικά σε όσο ανεβαίνει και το επίπεδο. Οπότε μπορούν άνετα, χωρίς να υπάρξει υπερβολικό άγχος και αιμονή με το αποτέλεσμα και ο στόχος να είναι μόνο αποτελέσματος, να είναι στόχος απόδοση, δηλαδή περισσότερο να κοιτάξουμε την απόδοση, να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και πάλι είναι πολύ σχετικό. Είναι, δηλαδή πρέπει να, συνήθως, όταν παρεμβαίνουμε και ως ψυχολόγοι και ξεκινάμε από την αρχή της σεζόν, το φτιάχνουμε μαζί με όλο το team, προκειμένου να δούμε. Χορηγούμε, ας πούμε, ερωτηματολόγια, προκειμένου να δούμε οι αθλητές,
σε τι κατάσταση βρίσκονται, στα ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά και από εκεί δούμε και μια κατεύθυνση πολύ πιο σωστά σχεδιασμένη, αν θέλετε. Αλλά εντάξει, είναι ανάλογο. Ωραία, να κάνω άλλη μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Μία δεύτερη ερώτηση. Γιατί παρατηρούμε κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε πάλι με μια καλά προπονημένη και καλά γυμνασμένη ομάδα και προετοιμασμένη κατάλληλα για το παιχνίδι, για ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι να αποδίδει καλύτερα και σε ένα εύκολο παιχνίδι να έχει ένα κακό αποτέλεσμα. Από το τομέα το δικό σας. Ναι. Πολλές φορές πολλοί παίκτες είναι παίκτες αυτό που λέμε ψυχολογίας, που το λέμε έτσι πολύ, και υπάρχει πολύ καλύτερη ενεργοποίηση σε όλη την οντότητα του αθλητή, είτε έχει να κάνει με ψυχολογία, είτε έχει να κάνει με σωματική διέγερση, σε έναν αγώνα που κρίνει πολλά. Και ένας αθλητής, ακόμα και αν δεν έχει, και μια ομάδα συνολικά έτσι, ακόμα και αν δεν έχει διδαχτεί κάποια πράγματα και δεν έχει εκπαιδευτεί, μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια τεχνική που μόνος του που λέγεται νοερή εξάσκηση, που βάζει δηλαδή εικόνες στο μυαλό του το προηγούμενο βράδυ του πώς θα είναι ο αγώνας, τι φάσεις μπορούν να βγουν, τι πρέπει να κάνω, αρχίζει στρατηγικά και αναλύει. Και το εσωτερικεύει πάρα πολύ αυτό σαν διαδικασία. Οπότε προετοιμάζεται και πολύ καλύτερα. Ένας πιο χαλαρός αγώνας, πολλοί παίκτες δυστυχώς και ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες το βλέπω πολύ, εκεί K16 για παράδειγμα, μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αν ξέρουν ότι εντάξει μόνο τους έχουμε, αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο. Πολύ, πολύ συχνά μπορεί να φάμε ένα γκολ και μετά ας πούμε, να υπάρχει η ολική κατάρρευση. Αυτό είναι σαν φαινόμενο, το λένε collective collapse. Στο εξωτερικό είναι ότι καταραίει όλη η ομάδα, το σύνολο, ξαφνικά. Εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Επομένως, συνήθως είναι το κίνητρο της νίκης σε ένα ντέρμπι που μας δίνει το κάτι παραπάνω, την όθηση, το εσωτερικό κίνητρο αυτό που μας τραβάει εκείνη την ώρα για να αποδώσουμε πολύ καλύτερα. Και σε ένα αγώνα που είναι λίγο σούπα, μπορεί να είμαστε πολύ πιο χαλαροί και όντως να μην μας βγαίνουν τελικά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπετε μία πολύ μικρή παρατήρηση σε κάτι που υπόθηκε πριν. Ένας αθλητής για να καταφέρει να πετύχει κάτι από την εμπειρία μου στην προπονητική αυτή που έχω κάνει για αρκετά χρόνια πρέπει να είναι αθλητικά εγωιστής για να καταφέρει να... Δηλαδή να δεχτεί, να μπορεί να αντέχει την πίεση που είπατε, να κάνει την πολλή προπόνηση, να έχει κίνητρο, να θέλει να πετύχει. Πρέπει στο κομμάτι αυτό, θα βάλω εισαγωγικά βέβαια, να είναι εγωιστής αθλητικά. Όλη στη ζωή του να είναι ένα πολύ απλός άνθρωπος, αλλά αν δεν είναι αθλητικά εγωιστής, δεν θα το καταφέρει. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχουν αυτό σε σχέση με το αθλημά τους, αυτό που λέτε. Όχι ότι είναι σαν άνθρωποι, γι' αυτό μιλάνε. Όχι σαν αυτό, άνθρωποι. Αυτό που λέτε. Μιλάνε μετά σε συνεντεύξεις και σου βγάζουν ένα τελείως διαφορετικό εαυτό στην καθημερινότητά τους. Αλλά μέσα στον αγώνα είμαι αυτός που είμαι και ξέρω τι μπορώ να πετύχω. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Για μένα δηλαδή. Πολλές φορές επειδή μου λένε για τον Ρονάλντο που το ανέφερα πριν, ότι είναι, αλλά πώς είναι έτσι, πολύ ατομιστής, κυρία Γαλλική. Δηλαδή, εντάξει, σούπερ αθληταράς, αλλά τι λέει για τον εαυτό του. Ο Μέση, πιο χαμηλό προφίλ. Ναι, αλλά αυτά που λέει για τον εαυτό του τα πιστεύει και γι' αυτό βγάζει αυτό που βγάζει. Το θέμα είναι στις αναπτυξιακές ηλικίες όμως αυτό να το ναι, διαχειριζόμαστε. Το έβαλα έτσι. Ότι, επειδή υπόθηκε και προηγουμένως ότι σίγουρα εννοείται ότι δεν τα αφήνουμε. Να φεύγει, αλλά αν δεν το έχει αυτό το πράγμα, δεν θα τα κάνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σε αυτό το κομμάτι. Αν μου επιτραπεί να φύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για να βάλουμε και στο παιχνίδι την κυρία Πελέτσα, γιατί είναι αδικημένη της παρέας. Είναι ένας κύριος. Εντάξει. Αν θα μπορούσε να απαντήσει περισσότερες από αυτές, όμως, αν σε ρωτήσει εύκολα, θα μπορούσε. Έχει και την εμπειρία, νομίζω, αν θέλετε, δεν ήσασταν πριν από ότι το έχετε αυτό. Λύστε μου μια απορία πριν ζητήσει κάποιο άλλο ερώτηση. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε αιώνια ταλέντα και στο εξωτερικό από τα 16. Παίζουν κανονικά στα 18, είναι παιχταράδες, ενώ στην Ελλάδα ήταν στα 25 και ακόμα είναι αιώνιτα. Ευθύ, μαμά. Λοιπόν, σας αντοχή, ταχύτητα, δύναμη. Είναι εκεί που ουσιαστικά θα στηρίξουμε την περαιτέρω εξέλιξή μας. Ένας από τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, μπορεί να μην φτάνουν μετά, είναι ότι εξειδικεύονται πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που λέμε πρώιμη εξειδίκευση και στις ηλικίες όπου η μεγιστοποίηση της απόδοσης είναι πάνω των, άνω των 20 ετών, ξαφνικά φτάνουν και δεν μπορούν να βελτιωθούν. Γιατί είχε προέλθει πάρα πολύ γρήγορη εξειδίκευση. Πάλι στηρίζομαι σε έρευνες. Οι Ολυμπιονίκες, και πάλι στηρίζομαι όταν λέω για αθλήματα όπου η μεγιστοποίηση απόδοσης είναι άνω των 20 ετών, μιλάω μπάσκετ, βόλεϊ,
θα έλεγα, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση γιατί από 18, οκ. Okay. Στίβος, μπορεί και η κολύμβηση τώρα σιγά-σιγά. Όταν η μεγιστοποίηση της απόδοσης είναι περίπου στην ηλικία των 23 ετών, η πρώιμη εξειδίκευση στα 12 έως 16 συντελεί στην αποτυχία. Οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες σε αυτά τα αθλήματα, μέχρι και τις ηλικίες των 16, και είναι μια αιώνια αντιπαράθεση μεταξύ των προπονητών και το επιστημονικό προσωπικό, κάνουν 2 με 3 αθλήματα. Και όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, και αθλητές στο μπάσκετ ή στο βόλι ή σε άλλα αθλήματα να αντιδρούν και να κερδίζουν ολόκληρο παιχνίδι, και λέμε, πώς το έκανε τώρα αυτό. Η επιστήμη λέει ότι επειδή έχει μια πολύ μεγάλη βάση εμπειριών, μπορεί να δει πολλά περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι και να αντιδράσει. Αλλά θα πρέπει τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 16 ετών να είναι σε 2 με 3 αθλήματα. Δεν πρέπει να εξειδικεύονται από πάρα πολύ νωρίς. Και επίσης θα πρέπει οι γονείς να δεχτούν ότι ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος, παράδειγμα χάρη στο τέννις, στην αντισφαίριση, δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει οι αθλητές να κάνουν τουρνουά ανά τον κόσμο για να βελτιώνουν την εμπειρία τους. Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο, όπου 16-18 ετών, το οποίο είναι αντίθετα με την επιστήμη, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς μπαίνουν μέσα και άλλες εταιρείες, θα πρέπει να έχει εμπειρία πάνω στο παιχνίδι, στα πόδια του, για να μπορέσει να το δει μια ομάδα. Μια ερώτηση που αφορά κυρίως τα σωματεία και τους προπονητές σε ομαδικά αθλήματα που έχουμε υπεραριθμία αθλητών. Πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα με τις συμμετοχές των αθλητών στον αγώνα. Κάποιοι συμμετέχουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Πολλές φορές κάποιοι μπορεί να τύχουν να αδικηθούν. Και υπάρχουν εντάσεις, αποχωρήσεις αθλητών, κακές συμπεριφορές, δυσκολία στο να το αντιμετωπίσουμε. Και δυστυχώς εκεί έχουμε και τις παρεμβάσεις πολλές φορές και των γονέων. Και θα ήθελα λίγο τη συμβουλή σας, εάν μπορεί να υπάρξει, το πώς θα μπορούσε ένας προπονητής ή και το σωματείο ακόμα να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν. Είναι και για τις δύο η ερώτηση, και για την κυρία Σκούρα, ναι, και για εσάς, κυρία Βέντε. Η πρώτη, μία αντιμετώπιση που είχε η Εθνική Ομάδα Ράγκμπι της Αγγλίας, γι' αυτό, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε σε οποιαδήποτε επίπεδο, είναι ότι είχε πάντα πρώτη ομάδα και δεύτερη ομάδα. Και ότι κάποιες φορές έπαιζε η πρώτη ομάδα σε κάποιους αγώνες, κάποιες φορές έπαιζε η δεύτερη ομάδα στους αγώνες. Επομένως, και οι αθλητές αισθανόντουσαν ότι ήταν η κυρίαρχη στο παιχνίδι τους. Γιατί μπορεί να ήταν στη δεύτερη ομάδα, αλλά είχαν περισσότερες ώρες στα πόδια τους. Μία άλλη αντιμετώπιση είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποιες ηλικίες μικρότερες, μέχρι την ηλικία των 14-16, θα πρέπει οι προπονητές, παρόλο που δεν συμφωνούν, γιατί ξέρω, υπάρχει πίεση από τους. Από το, από το τεχνικό, από το πρωτάθλημα, από παντού, να βάζουν παιδιά να παίζει, να μπορούν να το ισορροπούν, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν κάποιες ώρες στα πόδια τους. Ή να βρίσκουν σε παιχνίδια τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά, ή είναι σημαντικά, αλλά μπορούν να κερδίσουν την αντίπαλη ομάδα και να δίνουν χρόνο σε άλλα παιδιά. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Να προσθέσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ο καλύτερος τρόπος μέχρι στιγμής που έχω δει σε επίπεδο ακαδημιών είναι δημιουργείς εσωτερικούς κανονισμούς, πολύ ξεκάθαρους σε αυτό το θέμα, τους οποίους τους επικοινωνείς πάλι πάρα πολύ ξεκάθαρα σε μια διοργάνωση, ας πούμε, που μπορεί να αναπτυχθούν και άλλα θέματα και το κάνεις αρκετά ξεκάθαρο στο πλαίσιο των γονέων. Τώρα, επειδή συνήθως δεν γίνεται σεβαστό όλο αυτό, η άποψή μου εμένα είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει έντονη παρατήρηση. Στην περίπτωση δηλαδή που βλέπουμε το ότι παρεμβαίνει ο γονιός και είναι ξεκάθαρο αυτό και αυτό μπορεί να πάρει μπάλα πολλά παιδιά μετά από εκεί και πέρα με τις συγκρίσεις και αυτά που ανέφερα και προηγουμένως. Τότε δεν μένουμε μόνο στο πλαίσιο της παρατήρησης. Πρέπει να το προχωρήσουμε και να δούμε αν τελικά αξίζει να χαλάει το σύνολο κάποιος ο οποίος δυσυμμορφώνεται και δεν πειθαρχεί στους κανόνες μιας ομάδας. Γιατί υπάρχουν νόρμες στις ομάδες. Και αν δεν δίνει ο γονιός το παράδειγμα στο παιδί του, πώς μετά το παιδί να μην αρχίσει να κλωτσάει καθώς βγαίνει ό,τι βρει μπροστά του επειδή τον έκαναν αλλαγή ή επειδή δεν πήρε τον αντίστοιχο χρόνο συμμετοχής. Γιατί ο πάγκος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση σίγουρα, αλλά είναι κάτι αναπόφευκτο στο πλαίσιο του αθλητισμού. Οπότε για μένα θέλει μια διαχείριση τέτοια. Και από τη διοίκηση και από τους προπονητές
τους κρατάμε λίγο σε απόσταση τους γονείς, τους θέλουμε υποστηρικτές, αλλά δεν τους θέλουμε να παρεμβαίνουν και ειδικά σε τέτοια με χρόνο συμμετοχής, με επιλογές παικτών. Είναι πολύ σημαντικό. Και, συγγνώμη, τώρα και να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Είναι σημαντικό οι αθλητές να γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν ώρες στα πόδια τους. Όχι να παίζουν στην καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να αυξήσουν την εμπειρία τους. Γιατί στο τέλος, όταν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης, τη φυσική αντοχή, ταχύτητα, δύναμη, όλοι οι αθλητές είναι πάνω κάτω οι ίδιοι. Η εμπειρία όμως, η λήψη αποφάσεων και το πώς αντιδρά σε ένα παιχνίδι, αυτό κάνουν τη διαφορά για να επιλέξεις έναν αθλητή. Επομένως, και σε αυτό που με ρωτήσατε πριν, εμπειρία, γιατί σε υψηλά επίπεδα οι διαφορές είναι μικρές, δεν είναι τόσο μεγάλες όσο νομίζουμε. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάνουμε αθλητισμό. Ότι τα παιδιά και οι γονείς θα πρέπει να κρίνουν εάν το παιδί τους, ο αθλητής, βελτιώνεται. Εάν πάει σε μια ομάδα η οποία είναι στο πάγκο, μπορεί να βελτιώνεται η φυσική του κατάσταση, αλλά η εμπειρία του όχι. Επομένως, είναι σαν να βρεις μια εξισορρόπηση. Αυτό που θέλουμε είναι να εξελίσσεται ο αθλητής. Και κάθε βήμα να τον βοηθάει να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερο στο παιχνίδι του. Δεν έχει σημασία αν παίζει στον Ολυμπιακό ή αν παίζει στον Ατρόμητο ή αν παίζει στην Κάτω Ραχούλα. Το θέμα είναι αν στην Κάτω Ραχούλα ο προπονητής σου δίνει την ευκαιρία να παίξει και σου δίνει την ευκαιρία να αυξήσει την εμπειρία σου πάνω στη τεχνική, στη τακτική και να βελτιωθεί ως αθλητής και μετά ως ποδοσφαιριστής, το οποίο αυτό θα επηρεάσει το μέλλον σου, θα πας εκεί. Εσύ κοιτάς πού μπορείς να γίνεις καλύτερος. Όχι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που μπορούμε να αναπτύξουμε. Και το παιδί είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά παιδιά, ας πούμε, πηγαίνουν στις μικτές και θεωρούν ότι είναι και η ευκαιρία τους να φανούν. Και ο σκάουτερ, ας πούμε, έχει έρθει και περιμένω, ρωτούσα στόχους πρόσφατα με την καινούργια χρονιά, ας πούμε, ρωτούσα στόχους τους αθλητές μου και μου λέγανε κάποιοι να με δει μια ΠΑΕ. Ξέρετε πόσα παιδιά έχω από ΠΑΕ που γυρνάνε στην προηγούμενη ομάδα μετά τον πρώτο χρόνο. Πολλά. Γιατί δεν παίρνουν χρόνο συμμετοχή, τα βρίσκουν λίγο σκούρα. Ναι, λίγο. Η ομάδα επίπεδο ξαφνικά κοιτάει ο σύλλογος να κάνει να φέρει κάποιους καλύτερους παίκτες και όχι. Και αυτά τα παιδιά να είναι λίγο στην απέξω. Αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Είτε από γονέα είτε από διοίκηση. Σε ποιοτικά ρωτάτε ή ψυχολογικά. Γενικά, είτε στο ενεργητικό, στο αθλητικό κομμάτι, είτε στο ψυχολογικό. Φυσικά αντιμετωπίζεται. Το ότι όταν ανεβαίνει η κατηγορία, θέλετε να μου πείτε για ποιες ηλικίες μιλάμε. Ας μιλήσουμε για το αντρικό. Όταν πάει στο αντρικό και πλέον. Ωραία. Όταν μια μετάβαση και πάει στο τοπικό. Υπάρχει μια διαδικασία. Κάποια πράγματα, όπως είπαμε πριν, είναι λίγο αναπόφευκτα. Όταν προχωράει το επίπεδο, κάποιοι θα μένουν πίσω. Σημαντικό είναι, και εκεί είναι που είπαμε πάλι, μαθαίνω να χάνω, ότι θα πρέπει ο προπονητής να μπορέσει να ενσωματώσει μέσα την προπόνησή του για να βελτιωθούν όλοι μαζί οι αθλητές. Να ανέβει μια ομάδα, γιατί η συνοχή της ομάδας, έχουμε δει, μπορεί να κερδίσει και πανευρωπαϊκό, μπορεί να κερδίσει και το Euro. Επομένως, το ότι μένουν πίσω κάποιοι αθλητές, ουσιαστικά είναι ευθύνη του προπονητή ότι δεν τους έχει αναπτύξει και την τεχνική τους και την τακτική τους και τη φυσική τους κατάσταση που θα έπρεπε να έχουν για αυτό το επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι αθλητές το πώς αντιμετωπίζεται. Επομένως, πρώτη δουλειά, αυτό που λέω πάντα στους προπονητές, είναι οι προπονητές να βρουν τον τρόπο να βελτιώσουν τους αθλητές τους. Διότι εμείς, και βάζω τον εαυτό μου μέσα, ως προπονητές αποτυχαίνουμε σε ότι δεν μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο προπονητικό πρόγραμμα για να βελτιώσουμε την απόδοση των αθλητών μας. Δεν φταίνε οι αθλητές.
πάντα, εγώ λέω, το δάχτυλο πάει σε εμάς τους προπονητές, διότι έχουμε πολύ συγκεκριμένα προπονητικά προγράμματα με περιοδισμούς και κορυφώσεις και λέμε ότι αυτός ο αθλητής δεν βελτιώθηκε. Εμείς φταίμε ως προπονητές, όπου δεν βρήκαμε το κατάλληλο προπονητικό πρόγραμμα για να βελτιωθεί αυτός ο αθλητής. Υπάρχουν προπονητικά προγράμματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορούμε όμως, οι προπονητές δεν ξέρουμε τα πάντα. Δεν μπορείς να ξέρεις όλες τις προσεγγίσεις, αλλά μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να μάθεις, μπορείς να δοκιμάσεις. Και κάτι άλλο που θέλω να γνωρίζουν οι προπονητές, ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια για να μάθουμε έναν αθλητή και να δούμε τι λειτουργεί. Εμένα το προπονητικό μου πρόγραμμα μπορεί σε έναν αθλητή τον 1 χρόνο να λειτουργήσει και να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε κάποιον άλλον να μην λειτουργήσει ποτέ και να μην φτάσει πουθενά. Και σε κάποιον άλλον λειτουργήσει μετά από 2 χρόνια. Μαθαίνουμε τους αθλητές μας και μαθαίνουμε τι λειτουργεί και πώς μπορούμε να τους βελτιώσουμε και να φτάσουν στο επίπεδο που θέλετε. Να σας πω εγώ ψυχολογικά μισό δευτερόλεπτο, επειδή κατάλαβα τι είπατε για το αντρικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς ένα παιδί το οποίο γαλουχήθηκε ειδικά σε μια ακαδημία και παίρναγε έτσι τη σκάπα και ήταν και το όνειρο στη 16, ας πούμε, εκεί πέρα κάπου, λες, θα φτάσω στο αντρικό. Το βλέπω έρχεται και τελικά να μην υπάρχει θέση στο αντρικό ή να πηγαίνουν τα πράγματα λίγο στραβά. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλει διαχείριση και από την οικογένεια, θέλει διαχείριση, εντάξει, όλα αυτά που είπε η κυρία Βελέτζα προπονητικά. Αλλά επειδή το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει και είναι πολύ κρίμα για μένα, γιατί αν δεν στηρίξεις, αν δεν υποστηρίζουν μάλλον οι ακαδημίες το αντρικό τους τμήμα, δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, υποδομές γι' αυτό είναι, για να στελεχώσουν μετά το αντρικό. Εντάξει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Μια επί του συγκεκριμένου, χωρίς να αποπέμπω την ευθύνη του προπονητή, δεν θεωρείτε ότι ένας αθλητής έχει ένα ταβάνι? Ένα ταβάνι, ξέρω εγώ. Ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι, δεν ξέρω, αλλά δεν την αποπέμπω την ευθύνη. Ναι. Βάσει ερευνών, ουσιαστικά η απόδοση μπορεί να συνεχίζει να βελτιώνεσαι με πολύ μικρά ποσοστά. Εκεί πάνω, μιλάμε πάλι για τις αναπτυξιακές κατηγορίες, και εκεί πάνω να ερχόμαστε να δούμε τι έκανε αυτός ο αθλητής σε ηλικίες 12 με 16 ετών. Θα επισημαίνω συνέχεια, φτιάχνουμε αθλητές. Και πολλές φορές ένας αθλητής, όπου βλέπουμε και λέμε έχει ταβάνι, παιδιά, έχει έλλειψη στα βασικά του χαρακτηριστικά, απλά δεν έχει καλή αντοχή. Δηλαδή, πώς θα βελτιώσεις τη δύναμη, την ταχυδύναμή του και θέλεις πράγματι να γυρίσει και να βαρέσει πολύ γρήγορα σουτ, όταν είναι κουρασμένος στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και απλά ο προπονητής μερικές φορές ξεχνάει τα βασικά, ότι δεν έχει καλή αντοχή. Ή η μέγιστη δύναμή του είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επομένως, κουράζεται, δεν αντέχει, κουράζεται από τις επαφές με τον αντίπαλο, οτιδήποτε σε κάποια άλλα αθλήματα. Πρέπει να γυρνάμε λίγο πάντα όταν μιλάμε για ταβάνι. Στα βασικά χαρακτηριστικά της φυσικής κατάστασης, γιατί συνήθως βλέπουμε ότι έχει έλλειψη στην αντοχή του, η ταχύτητά του σε κάποιες μορφές της ταχύτητας, στη δύναμή του, ίσως και στην ευκαινησία αναλόγως στο άθλημα ή ακόμα και στην ευληγησία. Επομένως, να σκέφτεστε οι προπονητές όταν βλέπετε έναν αθλητή που δεν βελτιώνεται, να γυρνάτε πίσω στα βασικά πάντα. Είναι κλασικό κλειδί. Μάλιστα. Και εκεί δίνουμε λίγο την όθηση. Τώρα, αν υπάρχει ταβάνι, επειδή εμένα η ειδικότητά μου είναι να αναπτύσσω ουσιαστικά τους αθλητές για να φτάνουν στο μέγιστο της απόδοσής τους, δεν, βάσει φιλοσοφίας, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ταβάνι. Πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε συνέχεια σε μικρά χαρακτηριστικά και αυτό ουσιαστικά θα μας οθήσει να κάνουμε τα ρεκόρ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ταβάνι. Όχι. Αυτό που εννοούσα είναι απλά ότι να καταλάβουμε ότι η φύση του αθλητισμού, δηλαδή είναι σαν να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο οπουδήποτε μπαίνουμε σε μια δουλειά στον αθλητισμό. Όταν μπαίνεις στον αθλητισμό, το συμβόλαιο είναι ότι και θα χάσεις και θα κερδίσεις και θα βελτιωθείς και θα υπάρχουν και χαρές και λύπες. Αυτό είναι το συμβόλαιο. Δεν γινόμαστε loser. Απλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το μονοπάτι που επιλέγουμε, τι θα έρθει μεταξύ μας. Και ένα χαρακτηριστικό του αθλητισμού είναι ξεκάθαρο, είναι ότι κάποιες φορές θα χάνουμε και κάποιες φορές θα αποτυχαίνουμε. Απλά υπάρχει ένας φόβος, και μπορεί να το πει και ψυχολόγος, ένας φόβος προς την αποτυχία, ένας φόβος ότι δεν θα νικήσουμε. Με αυτό το συμβόλαιο έχουμε υπογράψει όταν μπήκαμε στον αθλητισμό. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα.
Λοιπόν, νομίζω τελείωσε η εκδήλωση εδώ. Ήταν μια, πιστεύω, εμπεριστατωμένη εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις κυρίες που ήρθαν και τίμησαν την Άξο με την παρουσία τους. Και ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση. Όσοι παραμπόροι αρκετοί θα απασχολημένοι με το ηλεκτρονικά, παίζουν ηλεκτρονικά. Καλά, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό τώρα με τα ηλεκτρονικά. Τα αυτό είναι άλλη ημερίδα θέμα, ναι. Ναι. Καταφέρουν μόνο η σιγηρά, αθλητισμό. Ούτε μα καταφέρουν ούτε τίποτα. Ή προπονήσει ή ηλεκτρονικά. Ξέρετε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά με το να βλέπουν παιχνίδια και να βελτιώνουν την εμπειρία τους πάνω στην τακτική και στη λήψη αποφάσεων. Επομένως, άρα μπορούσαν να συνδυάσουν όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά στο να βελτιώνονται στον αθλητισμό, μπορεί να είναι να ορίσετε, ο κάθε γονιός πρέπει να ορίσει το δικό του χρόνο. Να υπάρχουν απλά όρια σε όλα αυτά. Είναι σημαντικά τα όρια. Αλλά αν μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα μέσα από αυτά, ας χρησιμοποιούνται. Όχι, όλα όρια. Τα ηλεκτρονικά δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Λόγοι στη χρήση, ενώ θα έπρεπε να έχουν λελογισμένη και σωστή χρήση. Τότε είναι και χρήσιμα. Κλείνοντας την ομιλία, θα πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα που μπορούμε να τα έχουμε σε περίληψη και σε Word και κάποιοι αθλητές θα θέλουν, οι προπονητές θα τα αναζητήσουν σε εμάς. Από την ομιλία. Χαρήκαμε πολύ.